Έχω μεγάλη στεναχώρια που πεθαίνει την Τέρνερ. Πραγματικά. Ναι. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις αυτές, τις μουσικές αυτές που. Εντάξει, μεγαλώσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είναι, έκανε το δικό της προσωπικό μπαμ τη δεκαετία του 80. Το comeback της και την προσωπική της κορύφωση στην καριέρα της την έκανε από τη δεκαετία του, του 80. Το τι έκανε νωρίτερα με αυτό το κάθαρμα των Nike. Ήταν μουσικά πολύ σπουδαίο, σε προσωπικά ήταν φοβερά κακοποιητικό, αλλά ήταν μουσικές που πάνε πιο πίσω και δεν τις είχαμε προλάβει ενώ η δική μας γενιά. Αλλά δεκαετία του 80 είναι μουσικές με τις οποίες μεγαλώσαμε, την είδαμε και στο Mad Max, το Thunderdome που έπαιζε και τραγούδησε κιόλας εκεί. Τραγούδησε σε James Bond το GoldenEye. Δυστυχώς δεν θυμόμουν καθόλου ότι είχε παίξει στο Tommy, την rock opera των Who. Το τσέκαρα σήμερα με το που είχε υποδηθεί την Acid Queen. Έχεις το Tommy καταρχάς? Όχι. Το Tommy είναι rock opera. Πώς είναι το The Wall του Pink Floyd, ας πούμε. Okay. Είναι μουσική ταινία, αλληγορική πολύ, με ένα παιδί, τον Tommy, που δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν κάνει και τον πηγαίνουν οι γονείς, προσπαθούν να βρουν λύση. Αλλά ουσιαστικά ξέρει, έχει ένα συμβολισμό και μια αλληγορία το ότι δεν βλέπει, ας πούμε. Είναι τα πράγματα που μας τυφλώνουν στη ζωή και αυτά που δεν βλέπουμε. Ροκ όπερα του 70 κάτι ήταν το Tommy και εκεί τον πηγαίνουν κάποια στιγμή σε μια τσιγκάνα, την Acid Queen, που είναι η Tina Turner, η οποία πειραματίζεται με διάφορες ψυχοτρόπες ουσίες τα λοιπά, και λέει ένα κομμάτι μέσα στη ροκ όπερα. Ναι. Πολύ, πολύ σπουδαία φυσιονομία, πολύ σπουδαία φωνή. Φυσικά το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Καλά, ναι. Αυτό τουλάχιστον. Πάρα πολλά μουσικά είδη τα οποία καταπιάστηκε. Δηλαδή η δεκαετία του 80 εμείς μάθαμε όλο αυτό το pop και λίγο rock. Λίγο rock. Γιατί είχε και λίγο rock μέσα. Αλλά στα πρώτα της βήματα και στη συνεργασία της με τον Ike Turner ήταν πολύ R&B. Είχε πινελιές από διάφορα είδη μουσικής, μαύρης μουσικής κλπ. Είχε παίξει σε διάφορες κατηγορίες μουσικής. Όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ, έχετε διαβάσει για τη ζωή της, ξέρετε τι παίρναγε στα χέρια αυτού του καθάρματος, ο οποίος την κοπάναγε με οτιδήποτε έβρισκε. Από λέει κάτι ξύλινα κουτιά για παπούτσια μέχρι κρεμάστρες τη χτύπα για ανελέητα. Δηλαδή σε σημείο λιποθυμίας. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα γάμο που δίλκησε 16 χρόνια. Δηλαδή ήταν μαζί 16 χρόνια. Δηλαδή είναι τρομερό. Δεν μπορούσε να φύγει, όπως καταλαβαίνετε, διότι ήταν μια σχέση τρομερά χειριστική και σχέση εξάρτηση. Μέχρι κάποια στιγμή που δεν άντεξε, πήρε τα πράγματα της, έφυγε. Έχει πει η ίδια ότι υπέμεινα χρόνια ολόκληρα κακοποίησης, τόσο συναισθηματικής όσο και σωματικής. Μαυρισμένα μάτια, πρισμένα χείλη, εξαρθρωμένα μέλη, σπασμένα οστά και ψυχολογικά βασανιστήρια έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μου. Συνήθισα να υποφέρω και προσπάθησα να διατηρήσω τη λογική μου ενώ διαχειριζόμουν τη δική του τρέλα. Ναι. Και ήταν και αυτός που της έδωσε το όνομα Tina Turner, έτσι, γιατί Ann May ήταν το όνομά της, Ann May Bullock. Ναι. Και όταν χώρισαν τελικά, όταν βγήκε το διαζύγιο, τα μόνα πράγματα που πήρε η Tina Turner χωρίζοντας είναι δύο αυτοκίνητα και το όνομά της. Τα δικαιώματα να έχει τη χρήση του Tina Turner. Αυτό, γιατί σου λέει, αυτό τέλος πάντων, ό,τι και αν ήταν ο Ike Turner, έγινα γνωστή ως Ike και Tina. Τουλάχιστον να κρατήσω το όνομά μου, να μην χρειαστεί να επαναλασάρω τον εαυτό μου μουσικά. Ναι. Δηλαδή να είμαι αυτή που ξέρει ο κόσμος. Και μέσα δεκαετία 80 έβγαλε και το δίσκο το Private Dancer και εκεί άρχισε η δική της. Ναι. Το οποίο αν ήταν βέβαια ούτως ή άλλως η μεγάλη θλιβερή ιστορία της ζωής της, φυσικά ο γάμος και τα όσα φρικτά πέρασε στα χέρια του αυτού του καθάρματος, όπως σωστά τον περιέγραψες, και όλοι αυτοί οι τύποι είναι καθάρματα, δεν είπαμε. Κανένας που δεν αξίζει αυτό το χαρακτηρισμό, είναι ότι ξεκινώντας τη σόλο καριέρα της, ουσιαστικά έχει να διαχειριστεί και ένα κομμάτι χρεών που της είχε αφήσει ο τύπος. Δηλαδή, αυτό που λέμε σαν να μην έφταναν, προσπάθησε να πάρει μια ανάσα, όχι απλώς φεύγοντας από αυτή την αρρώστια που ζούσε, αλλά και είχε ένα χρέο το οποίο είχε απομηνύσεις θεατών, είχαν κλείσει εισιτήρια για συναυλίες, οι οποίες ακυρώνονταν κτλ. Δηλαδή. Πολύ ταλκάδες. Η σόλο πορεία της ήταν εντυπωσιακή. Γέμισε κάποια στιγμή στάδιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με περίπου 150.000 κόσμο. Έχει το ρεκόρ σόλο καλλιτέχνη που έχει τόσο κόσμο, γιατί σε αυτά τα νούμερα ήταν σε συναυλίες που ήταν διάφορα συγκροτήματα μαζί και διάφοροι καλλιτέχνες. Υπάρχει φυσικά η περίφημη συναυλία στην Ελλάδα το 1990 που έδωσε εκεί το 28 Αυγούστου του 1990.
όπου επισήμως είχαν πουληθεί 20.000 εισιτήρια ανεπίσημα, ήταν περίπου 40.000 κόσμο στη Φιλαδέλφια και γύρω από αυτήν. Ναι. Γι' αυτό και ξεκίνησε η συναυλία με περίπου μισή ώρα καθυστέρηση. Έπρεπε κάπως να τακτοποιηθεί ο κόσμος, κάπως να στουμπιχτούν όλοι αυτοί μέσα στην Φιλαδέλφια. Γνωρίζετε ότι από το δικό, τη δική της ενέργεια πάνω στη σκηνή ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά κόπιαρε ο Μικ Τζάγκερ για να έχει τα δικά του, τη δική του κίνηση. Η δική του κίνηση, δηλαδή του Μικ Τζάγκερ, στις συναυλίες των Rolling Stones είναι δανεισμένες από τον χορό και την ενέργεια της Τίνα Τάρνερ, το έχει πει ο ίδιος ο Μικ Τζάγκερ. Και λοιπόν, γιατί σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δουλεύει ως τραγουδίστρια το 1960, έτσι. Δηλαδή, μην σκέφτεστε παλαιόρα ο Τζάγκερ. Πολύ παλαιόρα σκητίνα. Ναι. Πολύ παλαιόρα σκητίνα. Πολύ. Και ευτυχώς, επειδή η ζωή όσα σου παίρνει κάποια στιγμή στα δίνει, βρήκε έναν άνθρωπο στη ζωή της. Αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο έχει μείνει, έμεινε μέχρι τέλος ζωής της. Τον Έρβιν Μπαχ, ο οποίος έδωσε και τον εφρό του. Ο οποίος, μιλάμε για τη μεγαλύτερη πράξη ανιδιοτέλειας και προσφοράς, ότι όταν, επειδή είχε προβλήματα υγείας και διάφορα, και καρκίνο και διάφορα άλλα τέλος πάντων, της έδωσε είχε τον εφρό. Είχε καρκίνο του. Που έπαιρνε ομοιοπαθητικά, να το πούμε. Έπαιρνε ομοιοπαθητικά για να το αντιμετωπίσει, πράγμα το οποίο της δημιούργησε στην πορεία νεφρική ανυπάρκεια και υπατική. Και έλεγε πώς τον γνώρισε, τον πέτυχε τέλος πάντων τυχαία κάπου που ήταν έξω κτλ. Τη γυάλισε, ήταν ξέρω εγώ καμιά 20 χρόνια μικρότερος ο Μπαχ. Και τον είδα, λέει, με το φόρο για ένα λακκό στο μπλουζάκι, λέει, ένα ωραίο παντελόνι και κάτι loafers χωρίς κάλτσα και μου άρεσε πολύ. Και του είπα, αφού μιλήσαν κτλ., του λέω: όταν θα έρθει στην Αμερική, θέλω να συναντηθούμε να κάνουμε τον έρωτα. Λέει ότι την έπεσα κανονικά, έχει πει η Τίνα Τάρνερ. Λοιπόν, πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα. Προφανώς τον έκαναν τον έρωτα. Έμειναν μαζί πάρα πολλά χρόνια. Παντρεύτηκαν πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Ήταν μαζί πολλά χρόνια. Είπαν να παντρευτούν κιόλας. Στην Ελβετία ζούσαν. Είχε πάρει ελβετική υπηκότητα η Τίνα Τέρνερ. Δεν ξέρω αν είναι για φορολογικούς λόγους. Τι σημασία. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί έφυγε από τη ζωή. Θα τη θυμόμαστε πάντα γιατί τα τραγούδια της έχουν γράψει μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας με πολύ δυνατά χρώματα. Και πάντα ξέρεις, θυμόμαστε και μια φοβερά δυναμική γυναίκα και πολύ όμορφη γυναίκα. Όσο και αν μεγάλο, ήταν πάντα μια πολύ όμορφη γυναίκα με αυτό το χαρακτηριστικό μαλλί. Ναι, αυτό το. Με τα μίνι φορέματα. Το ξασμένο που λέμε. Ναι. Με, την, με τη που φωνάρα ήταν, αυτή. Ήταν από τις πρώτες που κάνανε αυτό λίγο πιο σεξι ντύσιμο στα. Και στα βίντεο κλίπα, στο που με ξέρεις αυτά τα φορέματα και αυτά. Εντάξει, θα πείτε πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Τι να πεις για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, και εμείς κιόλας τη βλέπουμε και λίγο εκ του μακρόθεν. Ναι. Στην Αμερική είναι μύθος. Την Ατρένη. Καλά, προφανώς. Εκ του μύθος. Μακρόθεν. Νομίζω ότι δεν είναι. Ξέρεις, είναι μια διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Προφανώς δεν είναι δικιά μας για τους Αμερικανούς. Ναι, είναι εθνικό προϊόν, ας πούμε. Και ειδικά για τους Αφροαμερικανούς είναι τρομερή υπόθεση, γιατί. Έβγαλε στην επιφάνεια. Όλα αυτά, ξέρεις, το νταλκά και το ντέρτι των Αφροαμερικανών μπόρεσε να τραγουδήσει. Να. Μπήκε σε συναυλίες με λευκούς σε μια περίοδο και σε ένα. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή ήταν από Τενεσί το να καταλαβαίνεις. Βέβαια, βέβαια. Λέει, δούλευα, η οικογένειά μου δούλευε στα βαμβάκια. Όταν ήμουν μικρή, λέει, θυμάμαι να δουλεύουμε όλοι μαζί να μαζεύουμε βαμβάκια. Με γονείς που την κοπανίσανε κάποια στιγμή, φύγανε και την αφήσανε στη γιαγιά με τα αδέρφια της. Δηλαδή καταστάσεις ζόρικες. Και κατάφερε, δηλαδή, όταν ας πούμε οι Rolling Stones σε παίρνουν εσένα με τον Άικ, με την Τίνα, να ανοίξει την αυλία του Rolling Stones, σε βάζουν σε ένα κοινό που δεν έχει καμία επαφή με μαύρους τραγουδιστές. Καμία απολύτως, δηλαδή, ξαφνικά, ας πούμε, οι Rolling Stones νομιμοποιούν και φέρουν στο προσκήνιο και αντιμετωπίζουν, όπως ακριβώς αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά τότε ήταν δύσκολο, αντιμετωπίζουν ίσως δύο μαύρους καλλιτέχνες που τους βάζουν στην αυλία να την ανοίξουν. Είναι. Και όπως λέει και η Χρύσα που το θέτει σε μια διαφορετική αλλά σωστή κατά με βάση, ότι αν δεν υπήρχε η Τίνα, δεν θα υπήρχαν και οι διάφορες Μπιγιόνσε. Ενδεχομένως ήταν πολύ ισχυρή. Ναι, θέλω να πω, αν σκεφτούμε ενδεχομένως τις μαύρες τραγουδίστριες, οι οποίες είχαν γίνει διάσημες, υπήρχαν, αλλά σε ποιο είδος. Δηλαδή μπορείς να πείσουμε ότι. Στην τζάζ, ας πούμε. Ναι, ήταν η Έλα Φιτζέραλ, ξέρω εγώ, ήταν η Μπίλι Χόλιντε, ήταν αυτές. Αλλά τραγουδίστρια με mega pop rock status, να το πούμε έτσι. Ήταν μάλλον η Τίνα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι και κάποια δεν έχεις άδικο, άλλη. Οπότε, ναι, υπό την έννοια αυτή. Ήταν η πολύ. Η Whitney Houston βεβαίως αργότερα, έτσι. Αρκετά αργότερα όμως. Ναι. Έτσι, αρκετά αργότερα. Ναι. Αλλά με την ήταν από το 60 είχε διατρέξει πόσες δεκαετίες. Η Houston είναι μέσα δεκαετίες 80. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά. Οπότε. Είναι περίπου την περίοδο που κάνει και την Ατάρνερ στο δικό της όνομα. Ω την Ατάρνερ. Ναι. Το restart, δηλαδή. Ναι, από τέλη 70 που ξεκίνησε και μπήκε στο 80. Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά ο συμβολισμός είναι πολύ ισχυρός και ότι έδωσε κίνητρο
σε κοπέλες από ό,τι μπορώ και εγώ να τα καταφέρω. Γιατί έτσι λειτουργεί. Ναι. Έτσι λειτουργεί αυτή η φάση. Σε μια showbiz η οποία ήταν, ξέρεις, κτήμα, ας πούμε, των λευκών τραγουδιστών. Ναι, κατά βάση Αμερικανών και Άγγλων δεν έβρισκαν χώρο. Εύκολα οι μαύροι καλλιτέχνες να μπορέσουν να εξαπλωθούν και να τους γνωρίσουν παντού και να γεμίσουν, τους δώσουν την ευκαιρία να γεμίσουν μαγαζιά και μετά γήπεδα, στάδια κλπ. Πολύ σπουδαία πραγματικά. Εντάξει, οι μουσικοί και οι καλλιτέχνες γενικότερα έχουν την τύχη να μην πεθαίνουν ποτέ. Ναι. Διότι αφήνουν πίσω τους έργο το οποίο ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, ξέρεις. Αφήνουν πίσω τους ταινίες, τραγούδια, βίντεο κλιπ, δίσκους, βινίλια, πράγματα. Δηλαδή, συναυλίες. Ο καθένας που έχει πάει και έχει δει μια συναυλία, το κουβαλάει για πάντα μέσα του. Είναι κάτι που δεν ξεχνάει ποτέ. Και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία της τέχνης. Ότι οι καλλιτέχνες πάνε πεθαίνουν, αλλά η τέχνη τους μένει για πάντα και είναι και κάτι, ας πούμε, σημαντικό και για τις επόμενες γενιές. Παιδιά, ναι, και η Gloria Gaynor και η Donna Summer, εντάξει, ως μουσικά πειράματα. Ας το πούμε, Gloria Gaynor, σε πιο light. Ναι. Η Tina Turner πήγε και μπήκε στους μεγάλους. Ναι. Πήγε και μπήκε στο χώρο της rock. Μπήκε σε όλους τους χώρους. Μπήκε rock and roll παλιότερα, R&B, μπήκε στην pop, μπήκε στη rock, μπήκε σε πολλά, πολλά μουσικά είδη. Κατάφερε να κινηθεί. Έχει και αυτή τη φωνή που της επέτρεπε να κάνει ό,τι γουστάρει. Πολύ φοβερή φωνή. Δηλαδή με αυτή τη φωνή κάνεις ό,τι θες. Ό,τι θες κάνεις, ανοίγουν όλες τις πόρτες. Τι θες να τραγουδήσεις, τα πάντα μπορείς να τραγουδήσεις. Και ευτυχώς για τους ακροατές, φρόντιζε και την αξιοποιούσε σχεδόν σε κάθε σε κάθε φτηνή ακούγες από τις χαμηλές μέχρι τις ψηλές, μέχρι όλα τα, ξέρεις, τα κρεσέντα της, τα ωραία. Εντάξει, πολύ ωραία. Αυτά, να αποχαιρετήσουμε. Ναι, λοιπόν. Ναι. Ξέρεις, είμαστε και σε μια φάση πια στην ηλικία που βρισκόμαστε που αποχαιρετάμε διάφορους αγαπημένους ανθρώπους, διάφορους τραγουδιστές και τέτοια. Και δεν μιλάω για αυτούς που φεύγουν πριν την ώρα τους που λέμε. Σε αυτούς που φεύγουν σε μεγάλη ηλικία, τι κάνουμε. Δυστυχώς είναι έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, βλέπουμε την Ατένα. Εντάξει, θα παίξουμε κάποια τραγούδια σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Η μέρα μουσικά θα είναι αφιερωμένη στην Τίνα Τέρνερ. Μάλιστα έτυχε, αυτό συζητάγαμε τον Τάκη, έτυχε την προηγουμένη του θανάτου της και κλείσαμε την εκπομπή με τραγούδι στην Τίνα Τέρνερ. Όλος τυχαίος, ναι. Ναι, όλος τυχαίος. Ναι, ναι, ναι. Με κάποιο τρόπο. Που σε αποθεώναμε το πράγμα, μπράβο, Τάκα, ναι, ναι, μουσικές παίζεις και λοιπά, ναι. Με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η United έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με την Chelsea, για να πάμε λίγο στα υπόλοιπα τώρα, γιατί είναι το σημαντικό παιχνίδι της βραδιάς, το παιχνίδι, να το πούμε, παιχνίδι τέταρτης θέσης. Είναι το παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, παιχνίδι τέταρτης θέσης. Λοιπόν, ο Καζεμίρο έβαλε το γκολ με κεφαλιά και προηγείται η United 1-0 από το 6. Καζεμίρο βγάζει την ομάδα Σάπιος Λέγκ, γιατί θυμίζω στο προηγούμενο μάτς που κέρδισε με 1-0, πάρω Καζεμίρο για σκοράρι. Ναι. Βεβαίως. Όχι ο πιο αναμενόμενος σκόρερ, αλλά να που είναι ο πιο χρήσιμος και ο πιο αποτελεσματικός ήρωας αυτή τη στιγμή. Ναι. Ας μιλώντας για σκορ και σκόρες, εντάξει, προφανώς χθες, πέραν του της χαράς της τρομερής και δικαιολογημένης των εκτζίδων για το double, ζήσαμε μια μαγική ποδοσφαιρική στιγμή από αυτές που τις έχουμε λιγάκι ξεχασμένες και χαμένες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Πάολο Φερνάντες. Τον Πάολο Φερνάντες, ναι. Διότι αυτό που έκανε είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, έμπνευση Ροναλντίνιο για να το κάνεις εκείνη την ώρα. Ναι. Να σου σκάσει. Κάπως το έχει στο μυαλό του, εγώ πιστεύω, έτοιμο να το κάνει. Δηλαδή, κάπως το έχει σκεφτεί. Το είχε δει λίγα δευτερόλεπτα πριν. Ναι, ναι, ναι. Το έχει δοκιμάσει την προπόνηση. Το αυτό. Και εκείνη τη στιγμή που του ήρθε η μπάλα, θα το κάνω. Ναι. Ναι. Εντάξει, ήταν υπέροχο. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Και το πόσο ωραία έπιασε και το πόσο ο Ίγκασον, ξέρεις, το έφαγε όλο, δεν πρόλαβε να κουνηθεί σαν να ήταν σε αργή κίνηση. Ναι, γιατί το κάνεις και στον Ίγκασον, ξέρεις, δεν το κάνεις ένα πολύ καλό αμυντικό, δεν το κάνεις σε κανένα μυρωδιά. Το κάνεις ένα πολύ καλό αμυντικό και αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία. Ναι. Εντάξει, υπέροχο. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Ένα υπέροχο πράγμα που μένει στα highlights και
ελπίζω και στους μελλοντικούς τίτλους αρχής ή τέλους αθλητικών εκπομπών. Και το γεγονός ότι βεβαίως γίνεται σε τελικό κυπέλλου είναι. Του δίνει και μια αξία μεγάλη. Διότι έβλεπα σήμερα αφιερώματα. Δείτε πολύ ωραία γκολ που έχουν σημειωθεί σε τελικούς κυπέλλου. Ναι, έχουν σημειωθεί φανταστικά γκολ σε τελικούς κυπέλλου. Και του Ριφάλντο και του Τσόρι και του Μπέργκ με τον Μπάοκ. Και πολλά ωραία γκολ έχουν σημειωθεί. Μάλιστα. Αλλά αυτή η κίνηση δεν είναι το τελείωμα εδώ πέρα η φάση. Είναι αυτή η κίνηση. Αυτή η μαγική στιγμή ποδοσφαιρικής έμπνευσης. Ωραία, υπέροχη, όμορφη και την κρατάμε ως έχει. Και ευχαριστούμε τον Πάολο Φερνάντες. Ο οποίος είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Έχεις μπει στο γήπεδο 5 λεπτά πριν. Έλατε. Τι έχεις στο μυαλό σου. Και δεν είναι και κανένα παιχνίδι, ξέρεις, για να το κάνεις. Δεν είναι 3-0 και πας να κάνεις το 4. Ναι. Δεν προπονητής σου έχει βάλει, φαντάζομαι, μέσα και του έχει πει ο Αλμέιδα ότι. Ξέρεις, τύπου, κράτα και λίγο μπάλα. Είσαι ξεκούραστος. Πάρε την μπάλα, τρέξ την λίγο, κράτα την, κάλυψε την. Και όλο πήρε την μπάλα και κάνει αυτό. Αφού τη βρήκε την ευκαιρία να το κάνει. Έχει ξανακάνει, παιδιά. Όταν έπαιζε στο Βόλο, ναι, το έχουμε δει. Έχει ξανακάνει ένα ίδιο πράγμα. Εννοείται να το κάνει. Ναι. Εννοείται να το κάνει και μπράβο του. Και αλίμονο αν εκλείψουν αυτοί οι παίκτες και αυτές οι ενέργειες από το ποδόσφαιρο. Αλίμονο δηλαδή. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μπράβο. Χίλια μπράβο στον Πάολο Φερνάντες. Χίλια μπράβο και στον Τεντ Λάσο, πρέπει να πούμε, ο οποίος μετά την νίκη του επί της Manchester City έδωσε το χέρι του, από ό,τι είδαμε σήμερα, στον Πεπ Γουαρδιόλα. Το έδωσε κανονικά. Ο Τεντ Λάσο, γιατί να μην το δώσει. Εντάξει, το επιβάλλει. Το επιβάλλει. Και ήταν και ο Πεπ ευγενικός. Ναι, ναι. Μοιράζονται τις ίδιες αξίες γύρω από το ποδόσφαιρο, από ό,τι είδαμε. Έτσι. Είχα ένα διάλογο ο οποίος μόνο στο περιβάλλον Τεντ Λάσο μπορεί να ευδοκιμήσει. Όχι, μωρέ, μεταξύ τους υπάρχει τώρα. Μην κοιτάς τις κόντρες του Βεγγέρ με το Σερ Άλεξ και τέτοια. Γενικά και για κρασιά πηγαίνουν οι προπονητές και για φαγητό θέλω να πω υπάρχει στην Αγγλία αυτό. Ναι. Υπάρχει στην Αγγλία και είναι και καθολικά αποδεκτό. Εδώ, αν βγουν δύο προπονητές, εγώ, ο Γιωβάνος τον Αλμέιδα για παράδειγμα, θα βρεθούν και 20 κάφροι που θα κράξουν. Λίγος λες. 20 στους 30, όχι 20. Ναι, εκεί είναι κάτι πάρα πολύ normal το να συναντηθούν οι προπονητές και να κάτσουν να πιούν ένα κρασί και να συζητήσουν, ας πούμε, για οτιδήποτε, για μπάλα, για τη ζωή στην Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση ο σεβασμός είναι πάντα εκεί. Είναι υπαρκτός, είναι αμοιβαίος και διάχυτος συνήθως ανάμεσα στους προπονητές. Οπότε, στο πλαίσιο λοιπόν του επεισοδίου του Τετλάσου, η Ρίτσμοντ, για να το πούμε ολόκληρο, κερδίζει. Γιατί σποιλάρεις τώρα δηλαδή. Έφτασε τα επεισόδια και έτρεξε αστυνομικά. Και... τότε. Το είδα ως είδηση. Μάλιστα. Δεν είναι σπολερία. Και τέλος πάντων, του λέει ο Πέπ. Είναι σπολεριά. Πώς το κάνουμε. Τι του λέει ο Πέπ. Ότι όλο αυτό που λες είναι σπολεριά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό που λες, ποιος κέρδισε ποιον, ποιος κέρδισε, ότι είναι σπολεριά. Να ακούσουμε ρε παιδιά, εμείς που δεν βλέπουμε τηλεόραση. Δηλαδή τρεις σεζόν. Όχι, δεν λέω τώρα. Τρεις σεζόν δεν τους έχουν κερδίσει. Τους κερδίζεις και φύγεις και το λες. Εντάξει, δεν το λέω. Μα το είπε. Δεν το είπα. Το είπε. Δεν είπα τι του είπα. Μα θα βάλουμε στο βαρ. Όχι, είπα. Αλλά δεν είπα τι του είπα. Και είπε. Αλλά δεν είπα τι του είπε. Τέλο πάντων. Δεν δουλεύει το βαρ. Εντάξει, δεν δουλεύει. Γιατί θα το πέσει στοίχημα. Ένα επεισόδιο ακόμα, Γιάννη μου. Ναι. Στεναχωριέμαι από τώρα για την άλλη εβδομάδα. Ένα επεισόδιο. Έχω μείνει στο 7. Περιμένω να τα δω μαζεμένα τα 5 τελευταία. Από τώρα, δηλαδή. Τελείωσε το 11 και καθόμουν και λέω ένα ακόμα, λέω μόνο. Ναι. Ένα ακόμα. Τέλος πάντων. Και επειδή βλέπω εδώ πέρα δίπλα τα ονόματα τη Τίνα Τέρνερ και του Μπόουι, νομίζω ότι είχαν και μια τρομερή σκηνή μεταξύ του. Ναι. Η Τίνα Τέρνερ με τον Μπόουι σε μια συναυλία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα, το λέω από μνήμη. Την οποία έχουν δώσει. Όχι μαζί ακριβώς, έχουν τραγουδήσει όμως έτσι ένα-δύο τραγούδια. Και είναι ιδιαίτερος εύχαρης και οι δύο. Και σε κάποια φάση σκύβει ο Μπόουι και της λέει και κάτι μέσα στην αυλή και γελάνε πάρα πολύ. Και όπως αποκαλύπτεται στο καιρό αργότερα από μια βοηθό της Τέρνερ ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, λέει, κοιτάξτε, λέει, είχανε μια σχέση και με τον καιρό. Λέει, και ήταν και πολύ έντονη μάλιστα εκείνες τις μέρες. Και αυτό λέει που έσκυψε και της είπε, λέει, εκείνη την ώρα στο αυτή, ήταν ότι τέλος πάντων το αυτό μου πονάει. Από τον έρωτα που κάμναμε. Ναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω να το χτύπησε πουθενά αλλού. Οπότε ήταν αυτό. Ναι, σε το είδα, τα είδα τώρα δίπλα τα ονόματα. Ναι, εντάξει, δεν λέω παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, συγγνώμη. Αν είπα δηλαδή, δεν το ήθελα και. Εγώ δεν τα έχω δει ούτε εγώ δηλαδή. Μα καταλαβες, είσαι βιτσιόζος. Ακόμα και τον εαυτό μου σποϊλάρω. Είσαι βιτσιόζος, κάνεις σποϊλες πράγματα που δεν έχεις ούτε εσύ. Ναι. Αυτό λέγεται βίτσιο δηλαδή. Είναι άρρωστο να πάω το κοιτάξεις αυτό. Είναι άρρωστο. Οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν σποϊλες. Θέλουν να.
Είναι, τι να τον κάνω. Τι να τον κάνω. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, για καλό το έκανε. Γιατί είχε βγει ως είδηση. Δεν το κάνω. Τέλος πάντων, καλά. Δηλαδή, πιο πιθανό το μάθουν από μένα ή από τα site που το βγάλανε όλα μαζί ως είδηση. Ακόμα και από τον τίτλο το καταλαβαίνεις. Στο site μπορεί να δεις τον τίτλο και να κάνεις πέρα. Εδώ που είναι ο άλλος και κάθεται και συντονίζεται να ακούσει ραδιόφωνο, δεν μπορεί να το αποφύγει. Του το σκά στα μούτρα, τελείωσε. Ναι. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, έγινε τώρα, τελείωσε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Σταματάω, δεν λέω. Δεν ξέρω και τίποτα. Φτάνει, σταμάτα λέμε. Δεν λέω. Είσαι έτοιμο να πετάξει και κάτι ακόμα. Όχι, όχι, δεν λέω. Δεν το λέω, Τάκη. Απλώ ήθελα να πω στο 10ο επεισόδιο. Είσαι ικανό. Όχι, όχι, εντάξει. Ήρεμα. Ήρεμα και ωραία. Δεν λέω τίποτα. Ωραία. Ο Χάμε όμω που τα είπε, Κώστα μου, για να πέρα κάνω μια πάσα στον εαυτό μου. Τι να κάνουμε, τα είπε. Τι θέλει ο κύριο Χάμε. Ποιο δεν του φέρθηκε καλά. Δεν ξέρω. Ποιο δεν εκτίμησε όσα έκανε. Ποιο να μα πει, να μιλάμε. Δεν παρέσω τώρα αυτά τα γενικόλογα. Θα μπορούσε να έχω πετύχει περισσότερο. Ναι, θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερο. Πόσα έβαλε, 5 νομίζω έβαλε. Ναι. Μάλιστα. Έπαιξα καλά. Ποιο το λέει αυτό, ρε Χάμε, το έπαιξε καλά. Εσύ το λες. Ο ίδιος, ναι. Μάλιστα. Okay. Τα νούμερα όμως είπε ότι είναι λίγο χαμηλά για αυτά που έπαιξε. Άρα έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να λες έπαιξα καλά και μετά να λες όμως ήταν χαμηλά τα νούμερα μου. Γιατί νομίζω έκανε 24, πρέπει να έκανε 5 γκολ 6 ασίστ, να θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν τα στατιστικά του. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν. Ήταν καλά ή δεν ήταν καλά. Ή μήπως θέλεις να μας πεις ότι δεν ήταν τόσο καλά γιατί δεν σε εκτιμούσανε. Μήπως σου φταίγε και αυτό που δεν μπορούσες να παίξεις καλά. Πιθανότατα να είναι και αυτό. Α. Πιθανότατα να είναι και αυτό. Α, δεν τον εκτιμούσαμε τον κύριο Χάμες. Εντάξει. Ποιος δεν τον εκτιμούσε, δηλαδή που σου είναι ο μέγκα στάρ της ομάδας. Ποιος δεν σε εκτιμούσε, ρε φίλε. Ήρθε, σου δώσαμε το 10. Ναι. Ψήχαμε στα όπα όπα. Συμβολεάρα. Θέλαμε να κάνουμε και κανονικά επέκταση κτλ. Ποιος φταίει δηλαδή. Ποιος φταίει που έβαλες 5 γκολ μόνο σε 23-24 παιχνίδια. Σου λέει, ο κύριος Μπακαμπού φταίει και ο Μπακαμπού έβαλε 20. Δεν μου φερθήκατε με αγάπη. Ποιος. Κάπου με βγάζατε αλλαγή, κάπου με βγάζατε αλλαγή, κάπου αυτό, κάπου εκτός αποστολής, κάτι αυτό. Δεν μου φερθήκατε με αγάπη. Ναι. Μετά είχα ένα φιλαράκι εδώ πέρα, α πούμε, είχα τον Μαρσέλο, δεν τον βάζατε να παίζει. Στεναχωριόταν αυτό, στεναχωριόμουν και εγώ γιατί είμαστε φίλοι. Πού να τον βάλουμε τον Μαρσέλο να παίξει. Στεναχωριόταν κι αυτό όμω. Σου λέει, στεναχωριόταν. Σου λέει, γιατί παίξτε ένα 3-on-3 μα. Του κάνατε φιέστε, βγαίνανε άλλοι με περούκε αυτά και τα λοιπά και μετά τον είχατε έξω. Στεναχωριόμουν, φίλο μου, στεναχωριόταν αυτό, στεναχωριόμουν κι εγώ. Έτσι δεν είναι φίλοι. Εντάξει, ναι. Στεναχωριά του αλλούνται, στεναχωριέσαι και εσύ σαν φίλο. Τι κάνει, χαίρεσαι εσύ. Στεναχωριά το φίλο και εσύ ανοίγει καΐρ. Ευκαιρία για γιορτέ σε κάθε φορά. Έκρηξη χαρά. Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν κατάλαβα τελικά τι θέλει να πει ο Χάμες. Είπε το παράπονό του, ρε παιδί μου. Είπε το πόνο του. Ούτως ή άλλως όλα αυτά ελέχθησαν στα εγγένεια του ιστατορίου του που λέγεται ο Αλαζόνας. Αλήθεια. Αρογκάντε, νομίζω. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, είναι ψηλοτεριαστό. Εντάξει, ναι, θέλω είναι να πω. Ψηλοτεριαστό, ότι... είναι αλήθεια. Και είπε ότι θέλει να συνεχίσει να παίξει Ευρώπη. Αυτό είπε. Α, ναι. Εντάξει, άλλο, ναι, δεν θέλει να πάει, ξέρω εγώ, Βραζιλίες, Κολομβίες. Τι πάνω, θέλει να παίξει Ευρώπη. Εντάξει. Ας έπαιζες λίγο καλύτερα, κύριε Χάμες, και θα μένες στην Ευρώπη. Ναι. Τώρα. Να έρθεις με το θρύλο να πας να παίξεις Europa League. Δεν ήθελες. Δεν ήθελες. Ποιος νομίζεις τώρα θα έρθει να σε πάρει. Δεν ήθελες. Από εκεί που ήσουν. Δηλαδή, αντί να εκτιμάς την ομάδα που σε γύρισε στην Ευρώπη και σου έδωσε την ευκαιρία, για να ακουστώ κι εγώ τώρα λίγο παλαιοκομματικός. Λοιπόν, κάθες και μας λες, δεν εκτιμήσαμε. Εντάξει, μου κάπου θα βρει κι αυτός. Καλά, κάπου. Κάπου θα. Δεν είναι τόσο κατημάς πια. Κάπου θα βρει. Σιγά. Όχι, ρε. Τώρα, αν η ομάδα που θα πάει θα παίζει Ευρώπη ή σε ποια διοργάνωση, δεν το ξέρω. Καλά, αυτό. Ναι, αυτή είναι μια. Αλλά θα τη βρει την άκρη του, τέλος πάντων. Θα τη βρει, μόνο θα τη βρει. Έχει ακόμα τον Χάμες, θα τον κρατήσει το παρελθόν του. Πότε τον φέρατε, θυμάσαι. Την είχε έρθει στο τέλος των μεταγραφών. Πότε είχε έρθει ο Χάμες. Ποια μέρα, α, δεν θυμάμαι. Ενώ είχε έρθει, αργά είχε έρθει. Νομίζω αργά, ναι. Δηλαδή, προετοιμασία δεν έκανε. Τι να την κάνει την προετοιμασία. Τι να την κάνει, αυτά πληρώνουμε στο γήπεδο. Τι να την κάνει την προετοιμασία, ο Τάδε και ο Δίνα. Προφανώς χρειάζεται να γίνει προετοιμασία. Θα μου πεις φέτος που ήσασταν στον Ολυμπιακό και προετοιμασία να έκανες με άλλον, έκανες με άλλο, ήρθε άλλο. Υπήρχε ένα θέμα, είναι η αλήθεια. Πάμε στο δεύτερο. Ωραία. Και για μένα είναι το πιο ωραίο τραγούδι σε αυτό. Το Private Dancer. Δεν έχω ακούσει όλα τα τραγούδια στην Ατένα. Εντάξει, είναι και πολλά. Είναι και πολλά, είναι η αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.
με αυτό που λένε, είμαστε και θα είμαστε. Βεβαίως. Είμαστε και θα είμαστε. Με αυτές τις εισαγωγές τώρα, συγγνώμη, θα. Ναι. Γιατί ακούω έτσι αρκετά στο αυτοκίνητο του σταθμού και οι εισαγωγές και τα ενδιάμεσα αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο ακατανόητα. Να σου πω, όλο και πιο. Είμαστε εδώ, ναι, είναι καλά, θα σας πω, ξέρω εγώ. Βέβαια, το ίδιο μπορεί να πει κάποιος για το σύνολο των εκπομπών μας. Ότι είναι ένα κατανόητο πράγμα. Θέλω να πω. Ναι, όχι, όχι. Ναι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι είναι αυτά τύπου. Ότι ξέρω εγώ, τρώει κάποιος ένα λεπτό για να πει ότι είναι τώρα ξέρω 57 λεπτά πριν από τις 9. Ναι. Να μην το πει. Και θα, είμαστε μαζί και θα, και θα είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί και εμείς εδώ που σας κρατάμε παρέα καθημερινά και αλίμονο βέβαια δεν έχουμε λείψει ποτέ από την παρέα. Άμα σας. Δεν έχει λείψει ο άλλος, τι να κάνουμε. Όχι να το πει. Να το πει, ναι. Και μετά και φτάνει να πει. Α, τώρα είναι 56 λεπτά πριν από τις 9. Mm. Ωραία. Μπράβο. Φάγαμε ένα λεπτό. Μπράβο. Πάμε ωραία. Να ακούσουμε, ξέρω εγώ, Ηλία Βρετό. Ναι. Ηλία τον λένε. Έλα τώρα, αυτά τα ραδιόφωνα που ακούς έχεις μάθει και τα τραγούδια τώρα, αν τον λένε. Γιατί άσχημα είναι. Πολύ ωραία, μην κάνεις τον ανήξερο. Γιατί όταν τον ανήξερο κάνεις και ξέρεις τα άπατα του Λιάκα και τα άπατα του Ηλία Βρετού. Δεν είπα τα άπατα του Λιάκα. Τα άπατα, ξέρεις. Τα άπατα του Λιάκα. Η Κατερίνα Ελλάσπα μου φαίνεται ότι ξέρει τα άπατα του Λιάκα. Κώστα μου, όχι εγώ. Πέρα κάθε μέρα και μας έλεγε ένα επεισόδιο, ένα κομμάτι από το Λιάκα Σάγκα. Έκανα δύο-τρία τέτοια. Πώς έκανες. Κάπως δεν έχει τηλεόραση, κάπως για τηλεόραση ξεφυτρώνει ο σαλόνι σου, τα πει ο Λιάγκας. Όχι, δεν βλέπω, μέρα. Όχι, ρε, ιντερνετικά τα βλέπω αυτά. Α, ιντερνετικά τα βλέπεις. Ναι, τι, άλλη μόνο. Θέλω να σου πω, ναι. Το μαθαίνεις από μένα πρώτος, μην κυκλοφορείς παρά έξω, αλλά και όταν τα βλέπεις ιντερνετικά, πάλι βλέπεις τηλεόραση. Δηλαδή, μην παραμυθιάζεις ότι εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Είναι, βίντεο είναι όμως. Μην παραμυθιάζεις ότι εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά αν τα βλέπεις μετά στο ίντερνετ, δεν πιάνονται. Πιάνονται. Τηλεόραση είναι. Πιάνονται για τηλεόραση. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, οκ. Γιατί είναι τώρα. Τηλεοπτικό προϊόν. Το ότι το βλέπεις στο ίντερνετ εσύ δεν πάει να είναι τηλεοπτικό προϊόν. Okay, έτσι, το λέω, το μαθαίνεις από μένα πρώτος. Ναι, και με αγάπη πάντα. Ναι, πάντα, με αγάπη. Πάντα. Λοιπόν, Τάκης Μπουλής μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Όχι παιδιά, δεν έπρεπε να πεθάνει η Τίνα για να βάλουμε. Είχαμε βάλει, είπαμε και προχθές. Τι λέτε. Τυχαία. Είχε βάλει εδώ ο κύριος Τάκης προχθές. Καθόλου δεν έπρεπε. Για όνομα. Τάκη, αρχίζω και ανησυχώ, Τάκη. Τάκη. Δεν μας τα λες καλά. Παιδί μου, καλά τον αγαπάμε ούτως ή άλλως. Για να μην πεις καμιά κουβέντα, ναι, δεν σε βλέπω καλά Κώστα μου ας πούμε και χλωμώσεις για να μην πει κανένα τέτοιο. Φεύγουμε κατευθείαν για τσεκάπ με το που το λέει. Με το που λέει χλωμός Γιάννη μου κοιτάς πώς το λέει, εφημερεύοντα με τη μία. Κωνσταντίνα Πανούτσου, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής, τα μηνύματά σας έρχονται μέχρι εδώ, μπαίνοντας στο sportfm.gr και κάνοντας κλικ στην κεντρική σελίδα εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξω media player για να ακούτε την εκπομπή, να βρείτε εκεί και τις εκπομπές on demand και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα παρακαλούμε τα email σας για κάτι έτσι εκτενέστερο στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Παραμένει το 1-0 να πούμε στο United Chelsea, βρισκόμαστε 31 λεπτό. Έχουμε ένα Σασούνα Athletic το οποίο είναι στο 0-0. Έχουμε διάφορα άλλα παιχνίδια για την Ελβετία, θα τα αξιλέω μια γρήγορη τέλος πάντων. Είναι περίπου στο 50. Κρασκόπερ Σενγκάλεν 1-0. Λουγκάνο Γιουκουμπόι 0-0. Σερβέτ Βασιλεία 1-1. Σιόν Λουκέρνη 1-0. Βίντερ του Ζυρίχη 0-2. Άγκαρα Γιουτσούμπα Σάξεχιρ 2-1 στην παράταση. Είναι αυτό για τουρκικό κύπελο. Και ξαναγυρίζω για να πω ξανά ότι ο Σασούνα Αθλέτικ είναι 0-0. Διότι θέλω να δώσω μια πάσα στον κύριο Κώστα. Να σας πει δύο πράγματα. Να σας πω δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Όπως είναι ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify, εκεί στο El Sombrero Stories, θα βρείτε πολλά ωραία πράγματα και πράγματα που είχαμε κάνει παλιότερα όσοι τα είχατε ακούσει την περίοδο του Μουντιάλ και κυρίως πράγματα φρέσκα τα οποία έχουν βγει και βγαίνουν και θα βγαίνουν και τις επόμενες εβδομάδες. Ένα από αυτά είναι η ιστορία, όλο αυτό το πλέξιμο Athletic, Atletico, αυτό, Βασκονία, πώς είναι στη Μαδρίτη. Όπως έλεγες χθες και εσύ, πώς έριξαν το σπόρο οι Βάσκοι στην Μαδρίτη για να φτιαχτεί Ατλέτικο, που έχουν, εν πάση περιπτώσει, έχουν σχέσεις στοργής μεταξύ τους. Θέλω να πω, οι Βάσκοι ήρθαν και φτιάξαν εδώ την ομάδα στη Μαδρίτη κλπ. Είναι μία από τις καινούργιες ιστορίες που έχουν βγει στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify. Μαζί με διάφορες. Και η ιστορία του Ιωσέμπιο είναι από τις καινούργιες. Ακριβώς που είναι μια ιστορία
θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιρική, αλλά είναι κατασκοπική τελικά. Είναι λίγο, ναι. Είναι μια ιστορία που θα τη διάβαζε με πάρα πολύ μεγάλη, όχι απλώς χαρά, αλλά και πολύ μεγάλη κατανόηση ο Γιάννης Καλογεράς. Ναι, βεβαίως. Ο υπερκατάσκοπος των 5 πύρων και των 9 θαλασσών. Σαφέστατα. Ο οποίος έχει κάνει. Και αν έχει κάνει. Ναι. Ο Γιάννης Καλογεράς. Κατασκοπίες. Πλάκα. Είναι ο μόνος, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχουμε υπερβάλει για αυτά που έκανε ο Γιάννης Καλογεράς. Λέω πως όχι. Νομίζω ότι δεν έχουμε υπερβάλει. Ήταν ο μόνος, ρε παιδί μου. Ο πιο διάσημος. Αυτό δεν μπορεί να μην υπήρχαν και στις άλλες ομάδες. Υπήρχαν, ωραία, αλλά συνήθως αλλάζανε, ξέρεις, κάναν συνεργασίες με άλλους που μπορεί να μέναν εκεί ή να, ξέρεις, να είχαν άκρη σε κάποια χώρα. Ναι. Ο συγκεκριμένος ήταν σταθερή αξία. Ήταν εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε παραπέρα. Έχει φτιάξει το δίκτυό του με ανθρώπους εκεί από κάθε χώρα για να μπορεί να μιλάει, να παίρνει πληροφορίες. Εποχές χωρίς ίντερνετ προφανώς, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Έπρεπε να μιλάς με ανθρώπους. Παίρνεις τηλέφωνο, να στείλεις γράμμα, να παίρνεις τηλέφωνο, να ρωτάς, να σου κλείνουν το σπίτι, να εισιτήριο, να πάει να δεις, να σου κλείνουν ένα ραντεβού στο προπονητικό, να πάει να μιλήσεις. Ξέρεις τέτοια πράγματα. Άλλες εποχές. Υπήρχαν scouting reports. Ήταν το μάτι του καθενός που έπρεπε να κόβει. Αυτό. Άντε και ένα μπλοκάκι από αυτά τα παλιά τα σηματάρια, να έχει και δύο σημειώσεις. Ναι. Ξέρω, νούμερο 8, ξέρω εγώ, Αντρές. Ο Ροντρίγκες, ας πούμε, και έγραφες, τι θα έγραφες σημειώσεις. Δυνατό αριστερό. Ναι. Τεχνίτης. Αυτό ήταν το σκάουτινγκ της εποχής. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Διάβαζα νωρίτερα στο site του Sport FM αυτή την ιστορία με τον Γιόκιτς. Πριν από 9 χρόνια, ο Γιόκιτς πήγε στο NBA στο νούμερο 41 του draft. Τον διαλέγουν οι Denver Nuggets. Ναι. 19 χρόνια τότε ο Γιόκιτς. Λοιπόν, τον είδανε πως ήταν και τα τσακάλια. Διάφοροι σκάουτς, μια που λέμε για σκάουτς. Και καλοί, ενώ άνθρωποι άξιοι επαγγελματίες, όχι τίποτα μυρωδιάδες. Τον είδα λοιπόν και λένε, τα scouting reports της εποχής λένε μέτριος αθλητής, δεν έχει ταχύτητα και καλό άλμα. Λογικά θα δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει αθλητές του NBA. Παρά το νερό της ηλικίας του, αυτό δεν φαίνεται γιατί έχει μεγάλη έλλειψη εκρηκτικότητας. Δηλαδή ότι είναι και μικρός και μαλθακός και δεν πηδάει και ψηλά και δεν αυτό. Και όπως τα ακούμε, σωστά τα είπανε. Ναι. Με βάση το κορμί. Ναι. Γιατί όταν έχεις μάθει ότι στη χώρα σου, ότι το μπάσκετ είναι κάτι μαύρο που πηδάνε ψηλά. Αυτό. Και που πιάνουν την μπάλα ένα μέτρο πάνω από το στεφάνι και καρφώνουν και θεωρούν ότι αυτό είναι το μπάσκετ. Και ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έτσι δεν ξέρουν. Ήταν, όμως. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν, αλλά έχεις δει και μερικούς Ευρωπαίους. Δηλαδή, πριν από 9 χρόνια, ας πούμε, που έγινε αυτό το πράγμα, είχες δει και τον Κούκοτς. Ναι, είχες δει και τον Ράτζα. Είχες δει τον Ντίβατς. Είχες δει τον Γιάκοβιτς. Κάνας από αυτούς δεν πήδαγε 2 μέτρα. Όχι. Είχες τον Ντράζεν. Όχι, αλλά σκέψου. Ναι. Είχες τον Σαμπόνι στα 30 που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Που του έκανε γιογιό. Ναι, αλλά σκέψου επίσης με τι σκεπτικισμό του αντιμετώπισαν όταν ήρθαν. Ναι, αλλά όταν πια πήγε ο Γιόκιτς εκεί. Τους είχαν δει εκείνους, είχαν καταλάβει το λάθος τους. Ότι εδώ πέρα έρχονται άνθρωποι από την Ευρώπη που δεν πήραν 2 μέτρα, αλλά κάνουν κάτι πράγματα, έχουν μια τακτική. Είναι σαν να μου λες λοιπόν ότι στο scouting report θα έπρεπε εκτός από αυτά που με κάποιο τρόπο ήταν τα προφανή, να δούνε και λίγο να ξύσουν και κάτω από την επιφάνεια. Γιατί όταν πρωτοπήγε ο Ντράζεν στο NBA, ας πούμε, ή όταν πρωτοπήγε ο Ντίβατς, μπορούσα να πούνε αυτός ο Ντίβατς, εντάξει, καλός είναι, λίγο αργός, δεν πηδάει πολύ ψηλά. Χρήσιμο, βοηθητικός θα είναι. Έτσι. Αλλά όταν έχεις δει τι έχει κάνει ο Ντίβατς στο NBA ή ο Κούκοτς ή ο ξέρω εγώ, όποιος δεν βάλει, όποιο θες, τον Τράζ, όποιο θες, τον Μαρτσουλιώνης, όποιο γουστάρει ο καθένας. Όταν φτάνει πια ένας αδούλευτος Ευρωπαίος στο NBA, αδούλευτος στο κορμί, ενώ δεν είναι ντούκι, πρέπει να πεις ναι, αλλά επειδή ας πούμε είναι Γιούγκος, είναι Σέρβος αυτός που έρχεται, κρατάμε και μια πισινή ότι επειδή το μπάσκετ το μαθαίνουν διαφορετικά από εδώ. Ό,τι μπορεί, παρότι το σώμα του δεν δείχνει δουλεμένο, αφενός να δουλευτεί, που δεν δουλεύτηκε ποτέ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, ναι. Αφετέρου, μπορεί να έχει ένα πολύ οξύ μπασκετικό μυαλό. Σωστό. Και να βάλουμε και τον παράγοντα ψυχή μετά, τον οποίο δεν μπορείς να υπολογίσεις. Ναι. Εντάξει, για τον Γιόκιτς λένε ότι πηγαίνει, τρώει τρομερές ώρες στο γυμναστήριο. Για κάποιο λόγο. Όχι, συμπαίκτες του το λένε. Ναι. Και εγώ λέω τώρα ότι ή μας γλεντάνε. Δηλαδή, μας κάνουν πλάκα, ας πούμε, και ένα κοινό μυστικό ότι δεν κάνει πολλά πράγματα, ή δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει και παραμένει με αυτό το. Κοίτα, υπάρχουν τρία τινά. Ή μας γλεντάνε όλοι και είναι μια συνωμοσία, παιδιά, μα τι λέτε, ο Γιόκιτς πάει γυμναστήριο, δεν πάει ποτέ. Ή πάει γυμναστήριο και μετά πάει και τρώει, ας πούμε, 32 σουβλάκια. Οπότε, ό,τι πιθανό θέλει, το παίρνει. Πιθανό αυτό. Είτε είναι η φτιαξιά του έτσι που όσο και να. Υπάρχουν. Εντάξει. Ο Ντόνσιτς, ας πούμε, τέτοια περίπτωση. Εσύ. Ο Ντόνσιτς, ο οποίος έχει βάλει μυϊκά κιλά, δείχνει λαπάς και δεν είναι. Είναι κτίνος. Απλά είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν γραμμώνουν ποτέ.
Δεν γραμμώνει. Είναι έτσι το σώμα του. Δεν γραμμώνει. Ναι, δεν θα φαινόταν και έτσι, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Και είναι, και είναι και 8 χρόνια εκεί. Δηλαδή δεν πω 8 χρόνια. Το πρώτο δεν έφτιαξε. Το δεύτερο δεν έφτιαξε. Δεν φτιάχνει λόγω κατασκευή σώματο. Καθόλου. Δεν φτιάχνει η όψη. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο λαπά όσο δείχνει από το γεγονό ότι παίζει πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή, αν ήταν λαπά όπω έδειχνε, δεν θα τέχει να παίζει πάνω από 18-20 λεπτά να. Σε ένα μάτσα 48 λεπτών σε ένα τόσο απαιτητικό άθλημα. Και το βλέπει. Παίζει, ξέρω εγώ, κατά μέσο όρο πόσο παίζει, 30, δεν ξέρω, 35 λεπτά. Παίζει να, πολύ. Να. Ανεβαίνει πάνω κάτω, κατεβάζει την μπάλα ο ίδιο. Ως playmaker, δηλαδή. Τι φάση μου αυτό. Απίθανε. Τι φάση μου. Και δεν πάνε να την κλέψουν. Γιατί δεν πάνε να την κλέψουν, τη δίνει assist. αυτό κάνει ο Σατανάς. Είναι απιθανόπουλος, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, είναι από τα πιο απολαυστικά πράγματα να βλέπει highlights αγώνων και με το Γιώκητς μέσα. Να. Είναι ένα απολαυστικό γιατί την ώρα που κάνει τις προσπάθειες, κάνει ένα. Τον βλέπεις ότι σαν να έχει μια δυσφορία που το κάνει, σαν να έχει μια δυσκολία. Να. Και βρίσκει πάντα έναν τρόπο να βάλει την μπάλα με στο καλάθι. Με ποιον θα έλεγες, παιδί μου, ότι μοιάζει από τους Ευρωπαίους. Με κανέναν. Δεν είναι δικό του γούγου. Δεν μοιάζει με κανέναν. Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα ποτέ. Που να σου στέλνει μακριά, που να κάνει μπάσιμο, που να μοιράζει ασίστ. Νοβίτσκι, να... ας πούμε. Όχι, άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Καλά, δεν λέμε να είναι ίδιο. Κανένα, τίποτα, κανένα είναι μόνο το δικό του μοντέλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως ο Νοβίτσκι. Υπάρχει κάποιο που να μοιάζει τον Νοβίτσκι. Όχι. Καταλάβεις. Είναι κάποιοι που είναι σήμα κατά τεθέν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ντράζιν, ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλος Ντράζιν. Όχι. Στο στυλ παιχνιδιού. Κούκοτς. Δεν υπάρχει άλλος Κούκοτς. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Αυτό το συγκεκριμένο του Σουλούπι που έκανε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν τρομεροί παίχτες. Άλλη κατάσταση. Ναι. Αλλά είναι φαινόμενο μυαλού ο Γιώκητς. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Είναι φαινόμενο μπασκετικού IQ. Δεν μπορώ να το πω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται. Δηλαδή, σκαστές πάσες, ας πούμε, ανάμεσα από τρεις παίχτες. Το οποίο το θέλει, το κάνει αυτό το πράγμα εν κινήσει. Τρέχει και κάνει μια σκαστή πάσα, περνάει ανάμεσα από δύο. Και λες, πώς, ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό. Πώς το κάνεις αυτό. Αυτό το εκτιμάς πολύ περισσότερο στους. Εσύ θα πρέπει να συγκέγεσαι τώρα που τρέχεις. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρίσκουν τα μπούτια σου. Και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα και πες 40 λεπτά. Το οποίο εκτιμάται περισσότερο στους πολύ ψηλούς παίχτες, στους 7 footers που λένε και στο χωριό σου. Αυτούς με 2-10 ας πούμε και πάνω. Και δεις τους Ευρωπαίους, διότι. Τώρα, αν κάτσεις να το σκεφτείς, αν σκεφτούμε δηλαδή όλους αυτούς που ανέφερες, τους Ευρωπαίους οι οποίοι πήγαν στο NBA και είχαν την ικανότητα να κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, ο Σαμπόνης το έκανε. Ναι. Ο Γιώκητς το έκανε. Ποιον άλλο να πούμε. Ο Νοβίτσκι. Ποιος. Δεν λέω τον Κούκοτς. Ο Κούκοτς γιατί δεν ήταν σέντερ. Παρότι ήταν 2-6-2-7, ο Κούκοτς δεν ήταν σέντερ. Ο Κούκοτς ήταν τριάρια. Ως τριάρια έκανε. Ναι. Θε σέντερ μόνο, α πούμε, εσύ. Α πούμε, σέντερ. Τύπου Ράτζα, α πούμε. Mm? Ράτζα. Ναι. Ντίβατς. Ο Κώστας ο Κουφός. Ο Κώστας ο Κουφός, βεβαίως. Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Θήμιος ο Ρετζιάς. Ο Ιάκωβος Τσακαλίδης. Βεβαίως, ο Τζέικ. Ο Αντρέας ο Κλινιαδάκης. Στοπ. Εντάξει. Κάπου όπα. Λοιπόν, οι πρώτοι που είπαμε, να σου αφήσουμε λίγο τους τελευταίους. Ναι. Οι Ευρωπαίοι είχαν μια ιδιαίτερη ικανότητα πέραν όλων των υπολείπων και αυτό αποδείχθηκε στην καριέρα τους στο NBA. Αυτό που είναι στο να βλέπουν γήπεδο, δηλαδή το μπασκετικό τους IQ φαινόταν σε μια σειρά από πράγματα, ξεμαρκαρίσματα, σουτ, χου κτλ. Αλλά και στις πάσεις τους, αυτό που είναι στις πάσεις. Πρόσεξε τώρα. Προσπαθώντας να πάρεις και να σκεφτείς τους αντίστοιχους, γιατί ψάχνουμε να βρούμε πώς, λες πώς το κάνει ο Γιώργης. Ναι. Ψάχνοντας λοιπόν να βρούμε τους αντίστοιχους ψηλούς του NBA, είχανε σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι η μύθη, ας πούμε, η μυθική ψηλή του NBA την ίδια ικανότητα. Ή είναι ένα πράγμα που για κάποιο λόγο. Οι Ευρωπαίοι το ψάχνουν πιο πολύ ή το διδάσκονται πιο πολύ από πιο μικρή ηλικία και το μεταφέρουν στο ρόλο. Προφανώς. Δηλαδή, εγώ μπορώ να θυμηθώ έναν παίχτη που το είχε, ήταν ο Χακίμ Ολάζουν. Όχι, ο μόνος που σκέφτηκα. Ο μόνος. Ο οποίος, ας πούμε, είναι και από τους ελάχιστους παίχτες που κάνει quadruple στο NBA. Δηλαδή, διψήφισε πόντους, assist, rebound, τάπες. Είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που το έχουν κάνει. Ο Αουακίμ ήταν τέτοια περίπτωση. Ναι. Ας πούμε ο Σακίλ δεν ήταν. Όχι. Ήταν μια άλλη κατηγορία. Ο ξέρω εγώ, ο Ρόμπινσον δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Ο Τζαμπάρ δεν ήταν. Ναι. Ο Ντάνκαν ήταν, αλλά δεν ήταν το πεντάρι. Δηλαδή ήταν 4-5, ας πούμε. Ήταν άλλη κατηγορία στην πραγματικότητα. Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον που να έχει αυτή την ευχέρεια στην πάσα να αντιμετωπίζει τον μπάσκετ τόσο συνολικά. Ναι. Όχι. Γιατί. Ο τρόπος που μαθαίναν μπάσκετ από το κολέγιο αυτοί οι τύποι ήταν να αξιοποιούν τη δύναμή τους και τα κιλά τους και να κυριαρχούν σκοράροντας και καρφώνοντας. Όχι να αξιοποιούν συμπαίχτες. Αυτό είναι ευρωπαϊκή νοοτροπία. Αυτό το μαθαίνουν στη Ιουγκοσλαβία, για παράδειγμα, από εκεί που ξεκίνησαν όλοι αυτοί οι τύποι, στην ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία.
Μαθαίνα τον μπάσκετ συνολικά από μικρή ηλικία σε όλα τα επίπεδα. Να πασάρεις, να σκοράρεις, να παίζεις άμυνα. Αυτό ακριβώς το να πω. Και θέλω να πω ότι οι Αμερικανοί οι οποίοι τα αναλύουν όλα, τα υπεραναλύουν. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν αυτή την. Ο Πον Γκασόλ έχει δίκιο. Ο Πον Γκασόλ ήταν τέτοια περίπτωση. Ναι. Ο Πον Γκασόλ έχει δίκιο. Οι Αμερικανοί, λέω, που τα αναλύουν όλα και προσπαθούν πάντα να παίρνουν τα καλύτερα από όλους και από τους αθλητές, τους Ευρωπαίους αθλητές, συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αν δεν το έχουν δει, σε κάποια φάση θα το δουν και αυτοί και θα το βάλουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Σου λέει θα παίρνουμε του Ευρωπαίου και θα την κάνω αυτή. Είναι νοοτροπία του διαφορετική. Μα αυτό το πράγμα παρότι το εκτιμάνε, με έναν τρόπο ακόμα το σνομπάρουν. Ναι. Δεν, δηλαδή, πρόσεχε να δει τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει, ας πούμε, βραβείο MVP στην Αμερική, στην κανονική περίοδο, δύο φορές ο Γιώκης, δύο φορές ο Γιάννης. Ναι. Του έχουν δείξει λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι, άσχετα αν ο Γιάννης στο μπάσκετ στην Αμερική το έφτασε ψηλό επίπεδο, ναι, δεν πήγε έτοιμο, ναι, και σωστά, ο Γιώκης στην πραγματικότητα, αλλά. Ευρωπαίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στις ψηφοφορίες του MVP. Βλέπουν λοιπόν ότι κάτι φέρνουν στο NBA οι Ευρωπαίοι. Ναι. Κάτι διαφορετικό, κάτι μπασκετικά καλύτερο, ας πούμε. Όχι βασισμένο σωματικά προσόντα. Πληρέστερο, θα έλεγα. Πληρέστερο, ναι. Ναι. Οπότε θέλοντας και μη, το υπολογίζουν διαφορετικά πια τον Ευρωπαίο παίχτη. Τον μετράνε αλλιώς. Και ο Ντόνσιτς που επίσης πήγε και πολύ μικρός, αλλά ήταν ήδη έτοιμος παίχτης όταν πήγε. Αυτό ήταν άλλη περίπτωση. Ήταν ήδη έτοιμος πηγαίνοντας εκεί. Και άλλοι διάφοροι. Ναι. Εντάξει, ο Magic, παιδιά, άλλο πράγμα. Τώρα εδώ μιλάμε για center. Magic ήταν άλλο πράγμα. Ναι, παιδιά, ο Ακίμ δεν ήταν Αμερικανός, αλλά Αμερικανάκι ήταν. Εκεί το έμαθα το μπάσκετ. Προφανώς ο άνθρωπος. Ναι. Προφανώς δεν ήταν Αμερικανός. Νιγηριάνο Αμερικανός, ναι. Αλλά τι να λέει, όλη του καριέρα από 20 χρόνων στην ναι. Αμερική είναι μέχρι που τελείωσε, οπότε τι να λέει η καταγωγή του, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα κάνουμε λίγο εδώ πέρα, πέφτουν ονόματα γενικώς, εντάξει. Ναι, ο Magic είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα μιλάμε για το επίπεδο των center εδώ, ναι, πέρα και αυτό. Ο Magic είναι μια άλλη κουβέντα. Και ο Embiid που είναι Καμερουνέζος, άρα 5 χρόνια χωρίς, ναι, Αμερικανό. Εντάξει. Ελάτε. Okay. Θα μπορούσε να το βάλει και αυτό. Θα μπορούσε να το προσθέσει. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, στο μεταξύ, η Chelsea με γκολ του Martial στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου έκανε το 2-0. Η United. Τι είπα? Η Chelsea. Η Chelsea, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι. United λοιπόν έκανε το 2-0 απέναντι στην Chelsea. Έχει τραυματιστεί ο Άντων, ο οποίο το βγάλανε έξω με φορείο και μάλλον είναι σοβαρός τραυματισμός, χωρίς να ξέρουμε όμως τι ακριβώς έχει συμβεί. Βγήκε με φορείο και πόνους και τον κουβαλάγανε αρκετοί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Στο κεφάλι, μάλλον. Συγγνώμη, δεν έχουμε δει τη σκηνή. Περιμένουμε και εμείς να δούμε αν υπάρχουν νέα ή νεότερα από εκεί. Και έχει πολύ πλάκα μιλώντας για United, ότι κάθε δύο μέρες βγαίνουν λίστες με παίχτες που θα φύγουν. Το συζητάγαμε και χθες. Βγήκαν και άλλες τώρα, ναι. Όπου? Τώρα 10 παίχτες λένε. Α, δεν είναι 9, γίναν 10 τώρα. Γίναν 10, ναι. Μάλιστα. Ποιον άλλον διώχνουμε εκτός από τους προηγούμενους? Το Μαγκουέα τον είχαμε πει. Ναι, βέβαια. Ωραία. Κάτσε να δω. Ντίν Χέντερσον, Μπράντον Βίλιαμς, Μπαϊγί, Τέλες, τους είχαμε πει αυτούς, Μακτόμινι, Μπράντον Βίλιαμς, Ελάγκα, Μαρσιάλ και Βέρχορστ, αυτοί όλοι. Ναι. Μπράντο Βίλιαμς είναι το νιου έντερ. Ναι. Γενικώς θα γίνει ξεκαθάρισμα. Αυτή, ναι, είναι η ουσία, έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Εντάξει, είναι και λίγο άβολο τώρα εσύ να βγει ο κάθε δημοσιογράφος και να λέει, ας πούμε, ενώ παίζετε η σεζόν ακόμα, θα φύγει αυτός και αυτός και αυτός και αυτός. Ας τελειώσει η χρονιά. Ναι, ας κάτσει κάτω τον Χακ με τα αφεντικά, με τους Γκλέιζερ που είναι εκεί πέρα, να κάτσουν κάτω και να δουν ποιους θέλουν, ποιοι μπορούν να φύγουν, πόσο μπορούν να φύγουν και ποιοι μπορούν να έρθουν. Ναι. Δηλαδή και αυτό πράγμα, ότι άλλοι παίζουν, ας πούμε, για να κλειδώσει θέση τη Champions League. Ο Μαρσιάλ, για παράδειγμα, που είναι στα ονόματα που έχει ακουστεί. Ναι. Που σκόραρε τώρα. Και να διαβάζει, ας πούμε, εδώ και πόσο καιρό ότι φεύγει. Ελάτε. Εντάξει, πούμε, και χαζομάρα. Δηλαδή τα κάνουμε εδώ πέρα και κοροϊδεύουμε. Και τα διαβάζουμε έξω, τα κοροϊδεύουμε δύο φορές. Υποτίθεται και οι Άγγλοι είναι και πιο μπαλωμένοι από εμάς. Είναι μια χαζομάρα. Δεν πάω να περιμένω λίγες μέρες τέλειο πρωτάθλημα. Είναι όντως. Είναι όντως χαζομάρα. Όπως χαζομάρα θα έλεγε κάποιος, ότι είναι και το γεγονός ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν, όπως μαθαίνουμε, απέρριψε σύμφωνα με το. Με το Foot Mercato, mm-hmm, πρόταση της Al Nassr, mm-hmm, διετούς συμβολέου με αιτήσεις απολαβές 150 εκατομμύρια ευρώ.
Έχουν τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή είπαν στο Ζήταν, έλα εδώ 2 χρόνια, πάρε 300 εκατομμύρια. Και είπε ο Ζήταν, ναι, μισό λεπτό να το σκεφτώ, όχι. Δεν θέλω. Εντάξει, respect. Γιατί τα λεφτά είναι τέτοια που λες, πάω 2 χρόνια εκεί και... Είναι τρελά, και έχουμε συνηθίσει να ακούμε τρελά λεφτά, ναι. Και τα 300, τα 300, τα 500, αλλά προσέξτε τώρα, εδώ μιλάμε για προπονητή. Προπονητή είναι. Δηλαδή, 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για προπονητή πρέπει να είναι... Ίσως με διαφορά, ξέρω, 100% από την δεύτερη ή μεγαλύτερη πρόταση που έχει γίνει σε προπονητή. Και μπορεί να λέω και λίγο. Βέβαια, μπορεί στους όρους συμβολέου να ήταν και αυτό που ενδεχομένως να βάλαν στον Κριστιανό Ρονάλντο. Έτσι, να βάλει γκολ και μετά να σκύψει και να προς τη μεριά της Μέκας και να. Λες ότι έγινε έτσι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν το ξέρω. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δηλώνει χριστιανός όπως να. Ο Ρονάλντο και πολλές φορές αυτό το πράγμα το έχουμε δει και να δηλώνει την πίστη του και τα λοιπά, το να πας εκεί και να προσκυνήσεις αλλά μουσουλμάνος μετά τον γκολ, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Πράγμα που δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Ναι, και που δεν το θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Και που είναι δηλωμένο. Δεν μπορούσα να πει ότι το έκανε για κάποιον άλλο λόγο ότι μπορεί να έχει σε κάποιο άλλο. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ τον Ρονάλντο να κάνει πράγμα. Ποτέ. Μα είναι χριστιανός, πώς να πει. Ναι, όχι ρε παιδί μου, τι? Να πεις ότι έκανε την κίνηση. Που δεν σημαίνει όμως προσκυνήμα, ότι έκανε μια κίνηση σαν να είχε εφεύρει ένα καινούριο πανηγυρισμό, να το πω έτσι. Όχι, γιατί μετά τον πανηγυρισμό τον έκανε κανονικά. Δηλαδή, ναι. Αφού έκανε. Πήγε και έκανε και το σίου μετά. Α, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ περίεργο πρέπει να σου πω. Χθες που χθες συζητούσαμε. Πεις για 500 εκατομμύρια. Ναι, καλά, δεν θα κάναμε κολοτούμπς. Θέλω να πω και εμείς για να μην λέμε, αλλά εμείς δεν είμαστε ακριβοπληρωμένοι στάρ του ποδοσφαίρου. Καταλάβεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει. Λέγαμε λοιπόν για τον Ρονάλντο. Είχαν βγει χθες που χθες τα δημοσίευματα και λέγαμε ότι θέλει να φύγει, αυτό δεν την παλεύει. Και συζητάγαμε αν μπορεί να σπάσει το συμβόλαιό του και αν μπορεί να φύγει, ότι μπορεί να το επιβληθεί τετράμινος, πώς το λένε, αποκλεισμός από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα κτλ. Και όμως, λέγοντας αυτά χθες προχθές και λέμε ότι, οκ, okay, πρέπει να έχουν κάποια βάση, ναι. Οπωσδήποτε. Βγαίνει ο Ρονάλντο χθες και κάνει μία δήλωση πραγματικά κατανόητη κατ' εμέ. Αλλά μάλλον δηλωτική του ότι δεν θέλει να φύγει. Τι θέλει να φύγει, διότι λέει ότι το Σαουδαραβικό πρωτάθλημα, λέει ο Σονούπο, θα είναι ένα από τα 5 καλύτερα στον κόσμο. Το έχει πει καιρό αυτό. Δεν είναι τωρινή δήλωση. Α, δεν ήταν τωρινή, είναι παλιά. Τώρα βγήκε η δήλωση. Το έχει πει καιρό πριν. Τι ξέρω, δηλαδή λίγο. Ξέρω εγώ, περίεργο. Ζητάνε θέλει Γιουβέντους. Καλά, ας δούμε που θα είναι Γιουβέντους. Ναι. Του χρόνου. Και ας κάνει και ο Ζιντάν. Θεωρώ πιθανό ότι ο Ζιντάν, αν όντως θέλει Γιουβέντους, δεν θα τον νοιάζει ούτε που θα παίζει, ούτε σε ποια κατηγορία θα παίζει. Θέλω να πω, δεν είναι τύπος. Αν ήταν τύπος ο οποίος θέλει τις χλειδές, θα μπορούσε να έχει πάει και σε διάφορες ομάδες όλο αυτόν τον καιρό που τον είχαν προσεγγίσει, ή αν θέλει τα λεφτά να πάει στη Σαουδική Αραβία. Αν όντως έχει καψούρα να πάει στη Γιουβέντους, ακόμα και αν είναι εκτός Ευρώπης ή ακόμα και αν πέσει στη δεύτερη κατηγορία και γουστάρει, εγώ πιστεύω θα πήγαινε. Το αρέσει το challenge αυτό δηλαδή. Μόνο ο ίδιος το ξέρει. Ναι. Μόνο ο ίδιος το ξέρει. Ή μπορεί να. Πώς το λένε, μπορεί να θέλει εθνική. Μπορεί να σου λέει, μπορεί να περιμένει την εθνική. Για την εθνική ανανέωσε ο Ντεσάν. Δεν υπάρχει. Αυτό ήταν, είχε ακουστεί σε σενάριο ότι ο Ντεσάν θα φύγει μετά το Μουντιάλ. Φτάνοντας πια μέχρι τον τελικό, ας πούμε, και χάνοντας τα πέναλτι, έμεινε ο Ντεσάν και δικαίως. Από επιτυχημένη είναι η πορεία της Γαλλίας. Έχασε στα πέναλτι. Το θέμα εντάξει, όχι ότι χάνεις ρε παιδί μου το προπονητικό. Touch, ναι. Τώρα ο Ζιντάν είναι εκτός 2 χρόνια. Ναι, ναι. Θα μου πεις και ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη του θητεία στη Ρεάλ, πάλι Άξ. Ήταν εκτός. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, άμα τον εκτιμούν, τον εκτιμούν. Τάσουμε, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, ο Σασούνα Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ναι, είναι 0-0 στο 30. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ένα ακόμα τραγουδάκι στην Ατέρνα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club. Ο Άντωνη, σύμφωνα με αυτό που διαβάζουμε στου Έλληνε Πορεύων, τραυματίστηκε άσχημα στον Αστράγαλο. Όχι στο κεφάλι. Επειδή έπιανε το κεφάλι του. Έπιανε το κεφάλι τον πόνο προφανώς ή κατάλαβε ότι έχει πάθει κάποια σοβαρή ζημιά στον Αστράγαλο. Μπορεί να άκουσε κανένα κράκ άσχημο. Γι' αυτό. Τι να πούμε. Ελπίζουμε να μην το επιφυλάσει κανένα χουνέρι η μοίρα τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ είχαμε μεγάλο Φώτη Παπουλή να ανακοινώνει το τέλος της καριέρας του. Μάλιστα. Τον έχουμε χάσει χρόνια τον Παπουλή. Είναι η αλήθεια από την, εδώ από την Ελλάδα. Παίζει στην Κύπρο. Ήρθε 38.
38 έτσι. Ναι. Άμα, μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Καλός παίχτης. Και αποφάσισε να σταματήσει. Να είναι καλά. Ναι, καλά να είναι. Καλά να είναι. Ο Χάμιλτον, ας το θέμα, είπε ότι, επειδή το συζητάγαμε αυτό, το αναφέρω, ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τη Φεράρι επειδή έγινε η κουβέντα. Και παίξανε πολύ φήμες. Εντάξει, την Daily Mail, και ό,τι φτιάχνει Daily Mail, ακούγεται παγκοσμίως γενικώς. Τι το είπε. Είπε ότι είναι σχεδόν στο κλείσιμο του συμβολαίου. Δεν έχει κλείσει βέβαια από την άλλη. Είπε ότι είμαι σχεδόν στο κλείσιμο. Ναι. Και είπα, αν δεν ακούσετε κάτι από μένα, δεν είναι αληθινό. Ναι, ωραία. Αυτό είπε. Εντάξει, άρα μάλλον θα κλείσει. Μάλλον θα κλείσει. Αλλά μην το δένουμε κιόλας μέχρι να κλείσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε εξωποδοσφαιρικά, εξωαθλητικά νέα, διαβάσαμε σήμερα ένα πραγματικά εντυπωσιακό δημοσίευμα που έβγαλε το site neakrete.gr, από το οποίο μάθαμε τα εξής καταπληκτικά πράγματα, δύο καταπληκτικά πράγματα που κάνουν ξενοδόχοι στην Κρήτη. Ναι. Και το οποίο δεν ξέρω αν είναι φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μόνο στην Κρήτη ή είναι και αλλού. Για την Κρήτη πάντως το μάθαμε ότι υπάρχουν. Σας πειράζουν και οι ρήτρες τώρα δηλαδή. Ότι υπάρχουν δύο πατέντες. Η μία είναι η ρήτρα, έτσι για να τη δέσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ξενοδόχοι λοιπόν στην Κρήτη, οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα ψεύτικα εγγραφά, γιατί δεν έχουν νομική ισχύ, δεν έχουν νομική υπόσταση. Τα οποία επιβάλλουν ρήτρες στους εργαζομένους, ώστε οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να φύγουν. Δηλαδή, μέσα στο συμβόλαιο που κάνουν με τον εργαζόμενο, του λένε ότι εάν φύγεις, για παράδειγμα, ξέρω, στη μέση της σεζόν, ή τέλος πάντων πριν κλείσει η σεζόν, πριν ολοκληρωθεί το συμφωνηθέν μεταξύ μας διάστημα της εργασίας, πρέπει να μας δώσεις 5.000 ευρώ. Ναι. Το οποίο δεν έχει ισχύ. Διότι αν δεν αφορά εργολάβο ή δημόσιο έργο, δεν έχει νομική ισχύ αυτό το χαρτί. Αλλά αυτό το πράγμα, το οποίο το εμφανίζουν ως πώς το λένε, ποινική ρήτρα, είναι κάτι στο οποίο φαντάζομαι το μασάνε οι εργαζόμενοι. Δεν είναι και περίεργο. Ναι. Να μασίσεις. Βέβαια, από την άλλη μεριά, τώρα αν άλλος σηκωθεί και φύγει και τον αφήσει τον άνθρωπο στα κρύα του λουτρού, θα είναι και ωραίο. Έχει κανένα στα κουμάντα του, ας πούμε, για να βγάλει τη σεζόν και πει ο άλλος μου δίνουν 100 ευρώ παραπάνω απέναντι και φεύγω. Δηλαδή, αν τον διώξει ο εργοδότης, δεν έχει έναν τρόπο να κατοχυρωθεί ο εργαζόμενος για το θέμα της απόλυσης, κάπως. Να κατοχυρωθεί μια αποζημίωση, κάτι, να έχει υπογράψει ένα χαρτί. Ο εργοδότης, αν μείνει στα κρύα του λουτρού χωρίς προσωπικό. Παρέτηση λέγεται. Και είναι απλό. Όχι, δεν είναι απλό. Πώς δεν είναι. Δεν είναι απλό. Ο άλλος κάνει το κομμάτι του για μια σεζόν. Φέρνει κόσμο ενδεχομένως από άλλα μέρη της χώρας. Τους δίνει. Ναι, για πες. Τι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Αν έχεις ένα μαγαζί και έχεις κανονίσει να τρώνε 10 άτομα και ξαφνικά έρθει ένας και πάρει τους 3 και μείνεις με 7. Είναι παρέτηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι αν εγώ για κάποιο λόγο παρετηθώ σήμερα από τον Sport FM, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει. Τι σχέση έχει ο Sport FM, είναι εποχιακό εδώ πέρα. Αν το εποχιακό σεζόν, είναι το θέμα. Σεζόν. Αν το εποχιακό προφανώς, είναι το θέμα. Προφανώς. Σε έχουν φέρει από τα Γιάννα εδώ και σου έχουν φέρει σπίτι για να είσαι εδώ πέρα να δουλεύεις. Όχι, ρε Σιρό, το θέμα είναι η εποχικότητα. Καλά, σε αυτές τις δουλειές ειδικά βρίσκεις 100 την όχι, επόμενη. Δεν βρίσκεις 100 την επόμενη. Όπως διαπιστώσαν πέρυσι το καλοκαίρι, δεν βρίσκεις. Καθόλου δεν βρίσκεις. Ναι. Πέρυσι το καλοκαίρι βγαίναν και γκρινιάζαν όλοι στα νησιά ότι δεν έχουμε κόσμο να δουλέψει. Βρίσκεις. Δεν ξέρω όμως γιατί συμβαίνει αυτό. Για τους άλλους ξέρω στο κοντέινερ. Εξέτασα εγώ το γιατί. Λέω ότι δεν βρίσκεις. Δεν εξετάζω το γιατί. Αν φταίει οι συνθήκες διαμονής, τα μεροκάματα που δίνουν οι υπάλληλοι, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ναι. Και δεν συζητάμε αυτό το πράγμα τώρα. Άρα δηλαδή. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις, αυτό λέω. Ναι, ως αφεντικό. Ναι. Άρα επειδή ξέρεις λίγο και πώς λειτουργούν. Θεωρείς λογικό να επιβάλλεις τον άλλον μια ρήτρα και μετά να του κάνεις, ας πούμε, και το βίο αβίωτο, να τον απασχολείς παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο και να τον έχεις με κάποιο τρόπο έτσι δεμένο. Τι σχέση έχει το βίο αβίωτο και το παραπάνω? Μιλάμε για μια εργασιακή σχέση που είναι ξεκάθαρη. Ότι θα δουλεύεις τόσες ώρες, τόσες μέρες, αυτά είναι τα χρήματα που θα παίρνεις. Δεν σου λέω να παραβιάσεις όρους συμφωνίας ως εργοδότης. Λέω ότι θα δουλεύεις 6 μέρες τη βδομάδα, για αυτές τις ώρες θα παίρνεις αυτά τα λεφτά. Δεν μιλάω για βίο αβίωτο. Και πες τώρα, σβήσεις και ένα-δύο κατοστάρικα παραπάνω και πάει στο απέναντι πιτς μπαρ. Ο άλλο που έχει κάνει τα κουμάτια του για να βγάλει σου, τι θα κάνει. Αν όλο του φύγει, ξέρω εγώ, τέλος Ιουνίου. Να.
Προφανώς δεν λέω ότι πρέπει να τον αλυσοδέσει, ας πούμε, στο μαγαζί για να μην μπορεί να φύγει. Αλλά κάπως λέω δεν πρέπει να, αυτό δεν είναι... να κατοχυρωθεί και ο εργοδότης. Που μπορεί να σου φέρει, ξέρω εγώ, κόσμο από την Αθήνα να έχει κανονίσει τα δωμάτια στις διαμονές σου για να μείνουν εκεί σεζόν. Κάπως δεν πρέπει και αυτό να κατοχυρωθεί. Ναι. Οπότε η ρήτρα σου φαίνεται κάτι λογικό. Όχι, δεν μου φαίνεται καθόλου λογικό, αλλά το να, μπορεί, να προσπαθήσει και ο εργοδότης με κάποιο τρόπο να κατοχυρωθεί ότι δεν θα σηκωθεί να φύγει ο άλλος. Και αυτό μια λογική έχει, και ως μια επιχείρηση έχει, πρέπει να βγάλει τη σεζόν. Ναι, το να προσπαθεί να δέσει λοιπόν κάποιο μια ρήτρα η οποία δεν έχει νομική ισχύ, δεν είναι το απαράδεκτο τουλάχιστον. Ναι. Να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που δεν έχει νομική ισχύ. Εγώ λέω ότι μασάνε όμως. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι μασάνε, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνουμε, υπάρχει κι άλλο. Και άλλο ένα πράγμα. Εσείς που βρίζετε εδώ πέρα, να υποθέσω, ροκανίζετε κάποια σύνταξη έτσι, και ταμείο ανεργίας, φαντάζομαι. Δεν πρέπει να έχετε, κάνει, να έχετε κόψει και πολλά ένσημα στη ζωή σας. Υποθέτω από τον τρόπο που μιλάτε. Κλείνουμε παρένθεση, ναι. Λοιπόν. Το δεύτερο λοιπόν. Παιδιά, αν ο εργοδότης δεν σε πληρώνει ή δεν σου κολλάει ένσημα ή δεν κάνει τα συμφωνηθέντα, αλλάζει το πράγμα. Εγώ μιλάω για μια σχέση που είναι ξεκάθαρη και ειλικρινής. Μιλάω για αυτούς που φεύγουν γιατί μπορεί να βρει καμιά δουλειά απέναντι με λίγα παραπάνω λεφτά. Δεν μιλάω για έναν εργοδότη που είναι κάθαρμα. Προφανώς. Εγώ μιλάω για μια νορμάλ εργασιακή συνθήκη. Ναι. Όπου υπάρχουν αυτές. Δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας, αλλά ναι. Όπου υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι ο κανόνας. Γιατί δεν είναι ο κανόνας. Γιατί δεν είναι ο κανόνας. Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή ότι οι περισσότεροι εργοδότες είναι καθάρματα που δεν κρατούν συμφωνίες. Ωραία. Είναι άνθρωποι που δεν τηρούν τις συμφωνίες. Ότι είναι η πλειοψηφία αυτοί που το κάνουν. Γιατί? Το ότι μπορεί να έχουν βγει 5, 10, 20 περιστατικά, δηλαδή αμαυρώνει όλους τους υπόλοιπους που μπορεί να είναι πολύ εντάξει η συμφωνία τους. Όχι, αλλά δεν ξέρεις αν τα 20 είναι μέρος των 2.000 που θα μπορούσαν να βγουν ή το ανάποδο. Δεν έχουμε εικόνα στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερη ευκολία στην εικόνα και στην ενημέρωση από ανθρώπους που μπορούν να βγουν και να γράψουν social media για το τάδε μαγαζί, για το τάδε αφεντικό που δεν. Μπόρεσε να είναι συνεπής στη συμφωνία που είχαν κάνει. Παλιά γίνονταν και λίγο γαργάρα. Πού να βγει να το πει ο άλλος, πού να πάει, επιθεώρηση εργασίας, client mine. Τι θα κατάφερνε, τίποτα. Πάση περίπτωση. Μόνο η δεύτερη πατέντα που χρησιμοποιούνταν ξενοδοχεία σύμφωνα με, το, με αυτό που έβγαλε το neakrit.gr είναι ότι δηλώνουν για κάποιους από τους εργαζόμενους τους ότι δουλεύουν στο εξωτερικό. Με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε να πληρώνουν λιγότερες φορές. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν σε ξενοδοχεία στην Κρήτη και είναι δηλωμένοι ότι δουλεύουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στη Σερβία, δεν ξέρω πού, ας πούμε. Για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ανησύουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, τώρα προφανώς οι ξενοδόχοι θα πούνε εκεί πέρα ότι αυτά δεν ισχύουν. Κάποιοι εργαζόμενοι θα πούνε ναι, ότι ισχύουν εκείνοι και χειρότερα τα πράγματα. Εντάξει, το θέμα κάποιοι είναι ότι κάνει λένε... επιθεώρηση εργασία, ας πούμε. Ναι, κάποιοι λένε μην παίρνετε και πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο site, γιατί γράφει πράγματα τα οποία δεν είναι πάντα ακριβή. Εντάξει, από την άλλη είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα. Ναι. Επίσης, δεν γράφει γενικώ και ορίστου, γράφει δύο-τρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία υποθέτω ότι εντάξει, μπορεί να μην αφορούν ενδεχομένως 100 ξενοδοχεία, ναι, αλλά θα αφορούν προφανώς κάποια συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Νομίζω ότι ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα για να είναι από κοιλιά, να το πω έτσι. Το ερώτημα είναι τι κάνουν και αν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν πάει σε περίπτωση. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ήταν. Το λέω επειδή είναι και τώρα. Είναι η εποχή που κλείνονται. Βασικά έχουν ξεκινήσει αυτές τις δουλειές, δεν κλείνονται. Καλά. Έχει ξεκινήσει η σεζόν. Η σεζόν έχουν κλείσει οι άνθρωποι που είναι να πάνε και απλά θα δουν τι ανάγκες υπάρχουν στην πορεία του καλοκαιριού και θα ψάξουν να βρουν για τους μήνες αιχμής, Ιούλιο και Αύγουστο κυρίως, μήπως χρειαστούν και έξτρα κόσμο. Ναι. Ναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Εντάξει. Να δούμε γιατί θα. Τι θα γίνει φέτος πάντως. Ξέρω τουλάχιστον για τα, για τα νησιά αιχμής, ναι, ότι το πρόβλημα ήταν και παραμένει, γνωρίζω ας πούμε σίγουρα για τη Σαντορίνη, mm-hmm, είναι το πρόβλημα είναι στέγασης. Ναι. Είναι στέγασης, δηλαδή το μόνιμο πρόβλημα, το μεγαλύτερο, είναι πρόβλημα στέγασης. Και ισχύει για όλους. Και στη Μύκονο προφανώς. Φαντάζομαι και στη Μύκονο, ενδεχομένως και σε άλλα νησιά, στην Πάτμο ή στην Τίνο, ενδεχομένως σε νησιά τα οποία έχουν αρχίσει και έχουν πολύ κόσμο. Δεν είναι, γιατί είναι
τα σπίτια είναι πεπερασμένα. Ναι. Είναι συγκεκριμένα. Εκεί πέρα... Είναι και τα νοικιάζουν όλα μέχρι αποθήκης. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή διαθέσιμο δωμάτιο για να δώσει το προσωπικό. Προφανώς. Ναι. Επίσης, δεν ασχολούνται, πρέπει να πούμε, και πάρα πολύ με τα συγκεκριμένα θέματα. Γιατί όπως ξέρετε, σε αυτά τα νησιά, όπως και στα περισσότερα νησιά, καλός ή κακός, μα δεν έχει σημασία το καλός ή κακός, το μεγαλύτερο κομμάτι της γης των νησιών ανήκουν στην πραγματικότητα σε λίγες οικογένειες. Δεν είναι, ναι. δεν είναι πάρα πολλές. Οι οποίες όλες αυτές οι οικογένειες είναι ζάμπλουτες. Οπότε δεν τους λέει και τίποτα να κάτσουν να παζαρέψουν. Δεν τους λέει τίποτα να κάτσουν να παζαρέψουν να πουλήσουν στρέμματα, ας πούμε, να ασχοληθούν. Πόσο μάλλον να ασχοληθούν αν θα νοικιάσουν το σπίτι τους 700 ή 600 ή 500 ευρώ. Ναι. Λοιπόν. Λένε μια τιμή και σου αυτή να θες, δηλαδή δεν ξανασχολούμαι, με πάρεις τηλέφωνο, ας πούμε. Και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και συνήθως ζητάνε χρήματα τα οποία είναι τρελά και τρελά. Λέω και τους εργοδότες ψάχνουν να στεγάσουν τους εργαζόμενούς τους και δεν βρίσκουν. Δηλαδή δεν βρίσκουν ή τους ζητάνε χρήματα τα οποία είναι τρελά. Καλά, υπάρχει και το άλλο το φοβερό, ας πούμε, που άνθρωποι που δουλεύουν σε νησιά, που μπορεί να είναι δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες, αστυνομικοί, τους λένε πρόβλημα. Τον Ιούνιο δρόμο. Όχι, νοικιάζει σεζόν, αλλά τον Ιούνιο φεύγεις. Γιατί θα τον νοικιάσω το σπίτι 2 μήνες με τιμές. Όλοι έχουν αποθήκες, βάλει τα πράγματά σου στην αποθήκη. Ναι, και τα λέμε Σεπτέμβρη. Να. Και καλά, αν όλος που είναι δάσκαλος και τελειώσει η σχολική σεζόν και μπορεί να φύγει, έχει καλό σου λόγο. Ο πυροσβέστης θα κάνει, να πάει κοιμάται στην πυροσβεστική. Ο αστυνομικός θα κάνει, θα κοιμάται στο κελί. Γιατί παίζει ο δάσκαλος, τελειώνει. Τον Ιούνιο τέλος πάντων μπορεί και να φύγει. Και να γυρίσει μετά το Σεπτέμβριο. Ναι. Αλλά άλλοι άνθρωποι που τους λένε τώρα θα φύγεις. Το έχουμε συμφωνημένο από πριν ότι Ιούνιο βγαίνεις. Βγαίνεις για το σπίτι, θα τον νοικιάζω μετά άλλες τιμές. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ναι, ξέρεις, και δεν λύνεται και αυτό δηλαδή. Δεν λύνεται. Δεν είναι και η λύση που λέτε να χτιστούν σπίτι. Και ό,τι χτίζεται γεμίζεται. Γιατί ναι, ό,τι χτίζεται γεμίζεται. Ό,τι χτίζεται γεμίζει ναι. κατευθείαν, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είτε για τον τουρισμό, είτε για εργαζόμενους, δεν φτάνουν. Ναι. Δεν φτάνουν. Είμαστε σε τέτοια φάση. Ειδικά σε αυτά τα νησιά. Δεν ισχύει προφανώς σε όλα τα νησιά αυτό. Καλά, ναι. Εντάξει. Αλλά ισχύει σε αρκετά. Εντάξει, δεν ξέρω παιδιά αν υπάρχουν άρθρα τα οποία το περιγράφουν. Εντάξει, είναι ούτως ή άλλως χρόνια αυτή η ιστορία. Α, Lux Container βλέπω στην εικόνα. Lux ναι, Container. Βέβαια. Τι σημαίνει Lux Container? Με air conditioners. Αυτό σημαίνει Lux Container. Αχα. Ότι είναι. Προφανώς το κοντέινερ ψήνεται από τον ήλιο. Είναι 150 βαθμούς και τους κάνουμε 50 με το κοντέινερ. Ναι, κάπως είναι. Υποτίθεται η κατάσταση λίγο πιο γιατί είναι Lux Container. Δεν είναι τα απλά. Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα είναι αυτά. Όχι τόσο σοβαρά, πρέπει να πούμε, για να μιλήσουμε για σοβαρά προβλήματα πρώτου κόσμου. Όσο τα 3 αρνιά τα οποία εξαφανίστηκαν ναι. από το κτήμα του βασιλιά Καρόλου στο Norfolk. Τι λες τώρα? Ναι, ναι, ναι. Χάθηκαν 3 αρνιά. Κάποιος τα τζούρνεψε τώρα. Δεν ναι, όχι, τα τζούρνεψε συγκεκριμένα μια ομάδα οικολόγων ακτιβιστών που ήταν γνωστή ως Animal Rebellion, έτσι ήταν το ναι. Και τι τα κάνανε το όνομά οι Rebellions τους. Τα σουβλήσαν τύπου, ας πούμε. Όχι. Α, όχι. Είναι οικολόγοι ακτιβιστές σου λέω, τι να σουβλήσουν. Καλά, άμα σφίξουν οι πίνες και ο οικολόγος ο ακτιβιστής άμα δεν έχει να φάει θα το κοιτάει το αρνί και θα το δαγκώνει ζωντανό όταν είναι ακόμα τώρα με τους οικολόγους ακτιβιστές, Γιάννη μου. Ναι. Είναι μη σφίξουν οι πίνες τώρα οικολόγοι ακτιβιστές. Το κάνανε, πρέπει να σου πω συγκεκριμένοι, το κινηματογραφήσανε. Ναι. Δηλαδή μπήκαν μέσα με τα μπλουζάκια τους κανονικά που γράφαν πάνω Animal Rebellion. Ναι. Μπήκαν μέσα στη φάρμα, δεν ξέρω, ήταν χαλαρή η φύλαξη, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πήρανε τα αρνιά στα χέρια, κανονικά, αγκαλίτσα, ναι. τα βγάλανε έξω, τα βάλανε σε ένα φορτηγό, το κινηματογραφήσανε ναι. όλο αυτό και μετά... Ζωοκλοπή λέγεται αυτό στο χωριό μου. Ναι, ζωοκλοπή ναι. Και μετά ποζάρανε με ένα πλακάτ που έγραφε «Έσωσα τα αρνιά του βασιλιά». Από τι? Τόσο πολύ αγαπάμε τα ζώα. Από τι τα σώσαμε? Δεν ξέρω. Από ενδεχόμενη σφαγή, υποθέτω. Ναι. Λένε. Αλλά ποιος το λέει αυτό, δηλαδή? Τι είναι ο Κάρολος, είναι κανένας... Αν πάρε παρακάτω σε κάνα κτηνοτρόφο και πάνε να σώσουν τα αρνιά του και βγει με το δίκανο και του το φεκεί στον πισινό, θα φταίει. Δηλαδή,
Γιατί τώρα βρήκαν τον Κάρολο που είναι και βασιλιάς και δεν βγαίνει να του φεκάει κόσμο. Δεν βγαίνει να του φεκάει κόσμο τώρα. Ο Κάρολος είναι και καινούριο βασιλιάς. Τώρα έχει άλλα πράγματα να κάνει. Μην με ρωτήσει τι έχει άλλα πράγματα να κάνει. Τέλος πάντων. Κάτι. Και δεν πολύ νοιάζει δικό ενδεχομένως. Αλλά βέβαια έτσι γίναν γνωστοί αυτοί. Ναι, αλλά σου λέω, αν πάνε παρακάτω στον Τζόνο Φλάναγκαν την φάρμα που έχει μέσα τα ζώα και πάνε να σώσουν και εκεί πέρα κάτι, θα φταίει μετά ο Τζόνο Φλάναγκαν να βγει να του πάρει στο κατόπι με το δίκανο. Εκεί θα έχουν. Εγώ λέω όχι. Δεν θα το κάνουν εκεί, λέω εγώ. Ναι. Επίσης, αν πάει η αστυνομία στο σπίτι τους, η Μητροπολιτική, εφόσον οι άνθρωποι βάλαν τις φάτσες τους αυτά και τα λοιπά, και είπαν εμείς κλέψαμε τα αρνιά του βασιλιά. Ναι. Θα πούνε μετά, θα πούνε λευτεριά σε εμάς τους οικολόγους και μας συλλάβανε άδικα. Ή θα πούνε, κύριε, τι προβλέπει ο νόμος για τη ζωοκλοπή, ξέρω εγώ, αυτό το πρόστιμο. Δίκιο δεν θα έχουν. Θα τους τσιμπήσουν, λογικά. Ναι. Θα τους τσιμπήσουν. Γιατί αν αρχίσουμε αυτή την επιχειρηματολογία, τώρα καταλαβαίνεις. Θα πηγαίνει όλο στην Κρήτη, θα χλέβει τα πρόβατα του απέναντι, του λέει: έσωσα τα πρόβατα. Εγώ το έκανα για οικολογικούς λόγους. Δεν είναι ότι ήρθα να ζω. Στην Κρήτη, δηλαδή, μην έρθεις το βράδυ με το δίκανο. Εγώ τα έσωσα αυτή τη στιγμή. Από οικολογική συνείδηση το έκανα, όχι ότι είμαι ζωοκλέφτης. Νομίζω αν υπάρχει ένα μέρος όπου οι οικολόγοι ακτιβιστές θα το σκέφτονται 10 φορές πριν κάνουν οτιδήποτε, λογικά θα είναι η Κρήτη. Ναι. Δεν το ξέρω. Κάποιος που είναι ενδεχομένως κριτικός αυτή τη στιγμή και μας ακούει και γνωρίζει. Είναι, ήδη ήρθε ένας πάνω που το λέγαμε, ας πούμε. Ναι. Εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε ζωοκλέφτες, οικολόγους, ακτιβιστές. Mm-hmm. Ναι, δεν έχουμε. Δεν είναι περίεργο, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν είναι περίεργο. Θα ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά μπορεί να είναι ένα ισχυρό επιχείρημα των κριτικών αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν τα έκλεψα, τα έσωσα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Τα έσωσα από τη σκλαβιά και τη δουλεία. Έτσι. Από ένα άδικο περιβάλλον, από άθλιες συνθήκες διαβίωσης τα έσωσα. Και όπως λέει και κάποιος, καλά λέει και η πυροβολία, λέει μην πιέσει κανένα τσοπανόσκυλο. Γιατί ναι, το έχουμε ξεχάσει τα τσοπανόσκυλα. Ναι. Υπάρχουν και τα τσοπανόσκυλα, όλα αυτά τα ήσυχα ρέι. Ναι. Ναι. Που δεν ρωτάνε και πολλά-πολλά. Ναι, αυτό. Εδώ, δεν ρωτάνε και πολλά-πολλά. Αυτό και δεν είναι, γιατί ξέρεις, πολλοί λένε α, έχουμε δει άγρια σκυλιά. Οικολόγοι είναι και αυτά τα τσοπανόσκυλα, παιδιά. Δεν τρώνε κρέας. Ναι. Οικολόγοι, δηλαδή, να σας μυρίσουν θα θέλουν. Ναι, ναι. Δεν θα θέλουν να σας φάνε. Η αλήθεια είναι αυτό που λέμε. Ξέρεις, βλέπεις σκυλί και λες, α, αυτό ξέρω είναι άγριο το σκυλί, αυτό φαίνεται άγριο. Ξέρω εγώ, πίτμπουλ ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο σκυλί, ας πούμε, εδώ στις πόλεις και λες ότι είναι άγριο. Ναι. Αν πετύχεις τώρα τσοπανόσκυλο αγριεμένο και ατάιστο. Δεν θα χρειαστείς άλλη εμπειρία με σκύλες στη ζωή σου. Εντάξει, δεν είναι και σπάνια ένα. Ναι. Δεν παίρνουν ένα. Ναι. Παίρνουν, όσοι έχουν μεγάλα κοπάδια, παίρνουν και πολλά, έχουν και πολλά τσοπανόσκυλα. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία μετά αποκτούν την οτροπία αγέλης και δεν είναι καλό να μπλέξεις. Όχι. Δεν είναι καλό να μπλέξεις. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν είναι σωστό να μπλέξεις. Εντάξει, πώς γίνεται και σχεδόν όλα τα τσοπανόσκυλα, πρέπει να σου πω, ή μόνο τα περισσότερα τσοπανόσκυλα, από αυτά που βλέπω τουλάχιστον, δεν είναι αυτά που του τύπου αδέσποτα, λίγο μπασταρδάκια κτλ. Η εικόνα κλασικού τσοπανόσκυλου που έχω είναι λυκόσκυλο, το οποίο για κάποιο λόγο είναι σαν να έχει βάλει τα πόδια του στην πρίζα. Και είναι σηκωμένα όλα τα, τα τέτοια και είναι αυτό. Είναι αγριεμένο, ατάιστο και αχτένιστο. Πού λες, πού αυτό? Τα τσοπανόσκυλα. Δεν είναι λυκόσκυλα. Είναι τσοπανόσκυλα. Είναι ράτσα το ελληνικό τσοπανόσκυλα. Είναι τέτοιο. Είναι ράτσα, δεν είναι λυκόσκυλα. Ωραία. Εκείνα αυτά είναι με τα μαλλιά έτσι. Γράφει με λατινικούς χαρακτήρες τσοπανόσκυλο. The Greek τσοπανόσκυλο, ναι. Είναι η ράτσα δική μας. Μάλιστα. Είναι κάποια επιμιξία διαφορετικό που έβγαλε αυτή τη ράτσα και μετά αυτά συνεχίζουν. Αναπαράγονται και βγαίνουν τα τσοπανόσκυλα που είναι πολύ σωματώδη, πολύ δυνατά σκυλιά, με πολύ κοφτερά δόντια, ανθεκτικά σε ακραίες συνθήκες κρύου, ζέστης κλπ. Είναι μια ράτσα η οποία έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες στις οποίες ζει και μεγαλώνει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν φτάνα μέχρι εκεί η γνώση μου, αλλά. Σκύλος βοσκής. Τσοπανόσκυλο ή πειμενικό σκύλος. Ναι. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Δεν ήξερα, συγγνώμη, την ίδια. Συγγνώμη. Δεν είχα. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Δεν είχα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί υπάρχει και ελληνική, μάλιστα ειδική. Στα λατινικού αγγλικά. Τσοπανόσκυλος. Ειδική ράτσα. Ναι, εμείς τα ξέρουμε. Ναι, ρετάκια, εντάξει, εσένα περιμέναμε το εδώ πέρα να μας πεις δύο λόγια παραπάνω για τα τσοπανόσκυλα. Ξέρεις και από ψυχολογία τσοπανόσκυλου. Καλά, φωτογραφία. Μια χαρά είναι τα πράγματα τσοπανόσκυλα. Από κοντά είναι το πρόβλημα.
Α, είναι γλυκούτσικο. Ναι, ναι. Αχα. Με να πλησιάσεις. Δεν θα ήταν στα 20 πράγματα που θα μου λέγανε πες 20 πράγματα για να τους πανούς. Το γλυκούλικο δεν θα το έλεγα. Στις 20 πρώτες λέξεις. Ούτε καν στις 100 πρώτες λέξεις. Θα έλεγα πολλά άλλα σημαντικά πράγματα. Γλυκούλικο όχι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 66ο λεπτό. Παραμένει το 2-0 στο παιχνίδι της United με την Chelsea. Μίχρονος στο Σασούνα Athletic Bilbao 0-0. Τελικά γρήγορα στην Ελβετία, Λουγκάνο Young Boys 2-0, Σερβέτ Βασιλεία 3-3, Σιόν Λουκέρνη 1-2, Βίντερ του Ζυρίχη 0-2. Προς το τέλος, αλλά όχι τελικό, τον Grasshopper Σενγκάλεν είναι 2-2. Στην παράταση τελείωσε τον Ανακαραγκουτσού Μπασάξιχυρ 2-2, ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, αυτά. Πολύ καλά. 11.30 ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Ναι, παιδιά, και τα κόλλε τσομπανόσκυλα είναι και τα λυκόσκυλα τσομπανόσκυλα και τα bobtail εκείνα τα τεράστια, τα χνουδωτά είναι ιρλανδικά τσομπανόσκυλα. Εδώ είναι και τα δικά μας, τα ελληνικά τσομπανόσκυλα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές ράτσες ζώων οι οποίες, ας πούμε, εφευρέθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν για να μπορούν να σαλαγάν τα ζώα τους στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μιλάμε για το δικό μας εδώ πέρα, τα τσοπανόσκυλα με τσαρούχια, τα δικά μας εδώ πέρα. Είναι αυτό που λέει, είναι ελληνικό το τσοπανόσκυλο, κύριε. Αν είναι ελληνικό, γαυγίζει Νίκο Μακρόπουλο. Τι ελληνικό. Έτσι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αυτό δεν το. Στη συναυλία που είχε δώσει την Ατέρνα στην Αθήνα, είχε πάει ο Αντρέας με τη Μιμή. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Αλλά γιατί όχι. Αλλά γιατί όχι. Λέει ο φίλος που γράφει ως Σιτάρας 21, λέει αυτό με τη ρήτρα στους εποχιακά εργαζόμενους είναι κάτι που το εμπνεύστηκε ο Ολυμπιακός για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Κύριε Κώστα, θα έρθετε στην αγρικία μου να σας αφιερώσω το typical mail και να το χορέψουμε αλαμπρατσέτα, Μπραούλιο 58, το κετσάλ της Μανάγκουα και ακριβώς από κάτω. Κύριε Γιάννη, θα έρθετε στην καλύβα μου να κάνω το πιθύνιο αρνί και εσείς το σκληροτράχυλο τσοπανόσκυλο. Αμπτουλ Ραζάκ, 27 cm, το εύπλαστο στον πολομπόι του Μπαγκίνε. Λοιπόν, Μπενές λέει, γιατί δεν λέτε για το μουχουντί που η κουκούνα του μπορεί να αντικαταστήσει καριάτιδα, γιατί. Τι να πούμε για το μουχουντί, μιλάει στο γήπεδο ο μεγάλος μουχουντί. Μιναροκευτές λέει, βγαίνει ο Τόμ Κρούζ και λέει ότι η Σακύρα είναι η γυναίκα της ζωής μου και κάτι τέτοια. Κοντέ, άσε ήσυχο το Σακυράκι. Έχουμε φτάσει και έχει βγει ο Τόμ Κρούζ και έχει πει. Εθεάθησαν μαζί στο Grand Prix στο Μαϊάμι, ναι. Και φούντωσαν οι φήμες ότι αυτό. Βγήκε μετά ότι έστενε λέλουδα ο Τόμ Κρούζ και γενικά την κόρταρε. Mm-hmm. Και βγήκε από το περιβάλλον Σακύρα ότι αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για σχέση. Καλύτερα, για μην καταλήξει αυτή σαν την Κέιτι Χόλμς. Δεν ενδιαφέρεται για σχέση, yeah. Και ότι τον βλέπει φιλικά. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Και βγήκε σήμερα ένα άλλο δημοσίευμα. Που αναρωτιούνται στην Αμερική επειδή εθεάθησε το γήπεδο των Heat. Buenas noches, good night, καληνύχτα ήταν αυτό, ναι. Ναι. Για πες. Επειδή εθεάθησε το γήπεδο των Heat και το παιδί του ένα φορά και φανέλα του Jimmy Butler, μήπως και. Μήπως και είναι με τον άνετο. Ό,τι να είναι, γράφεται πια έτσι. Μήπως είναι με τον άνετο. Ναι, ναι. Άνετο καγά μόνο ο Πέτρο Ξανθόπουλο. Εντάξει, ο άνετο στο NBA είναι εντάξει, ο Jimmy Butler. Okay. Είναι ο άνετο. Εντάξει, ναι. Κύριε Κώστα, πείτε ένα καλό λόγο στη σύζυγό μου τη Θεοδώρα, μπας και μου κάμει τον έρωτα, γιατί αμοναχός μου δεν πάω πουθενά. Από εμάς περιμένει τώρα η Θεοδώρα να της δώσουμε το ελατήριο να σου κάμει τον. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Κύριε Θεοδώρα μου, δεν κάνουμε δουλειά. Ο άνθρωπος είναι απελπισμένος, στέλνει μηνύματα στα ραδιόφωνα. Θα βγει στο Δεσίλα μετά και τον αντίπα. Κύριε Θεοδώρα, κάντε κάτι. Θα έχουμε διπλωματικό επεισόδιο. Πάλι με αρκευτές, λέει πρέπει να εισάγουμε νέα θεματική life hacks. Για παράδειγμα, το ξέρετε ότι να βάλεις εντομοκτόνο σε θολά φώτα αυτοκίνητο γίνεται σαν καινούρια? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και δεν θα το δοκίμαζα κιόλας. Ναι, αλλά τώρα που το λες μπορεί να το δοκιμάσουμε. Τι μπορεί να πάθει τα φώτα χειρότερο? Δεν θα έχετε και τα κουνούπια. Καλό θα κάνει δηλαδή. Η Προγούλη λέει μήπως η Σαγίρα απορρίπτει τον Τόμ επειδή περιμένει εμένα. Τι να πω, παιδιά, δεν έχουμε επικοινωνήσει τελευταίο καιρό. Δεν έχουμε επικοινωνήσει, αλήθεια είναι αυτή. Τι θα σηκώσει το Σάββατο η Dortmund αν κερδίσει τη Mainz? Σαλατιέρα, η κορμάκος. Λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα σε κάτι που δεν δείχνει να τελειώνει ποτέ. Ο Γκούμαθες έρωτα, λέει, διάβασα σήμερα ότι μια σχολιάστρια αγώνων NBA από την Αμερική με το όνομα Λίζα Αν θα βρίσκεται σε 9 Ιουνίου στην Αθήνα. Λέω να τη γνωρίσω και να πούμε για μπάσκετ, να το πω στην κοπέλα μου. Δεν χρειάζεται να τα λέμε κιόλα, Χρειάζεται να λέμε κιόλα. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, όλα να τα λέμε πια. Τι είμαστε, δέσμοι? Ορίστε, θα μεσολαβήσει ο κύριος Οικονομάκος, λέει η κυρία Θεοδώρα. Έστω να γίνει αυτό. Έτσι ναι. Ναι. Έτσι ναι.
Ναι. Γιώκητς, εντάξει, Ντόνσιτς. Πιστεύετε, αναρωτείται ο Κουροπαλάσιος, ότι αν ο Γιώκητς ήταν Έλληνας, θα τον είχαμε κάτι μεταξύ Μεγάλη Αλέξανδρου και Κολοκοτρώνη? Εύκολα. Περιμένω να ακούσω μήνυμα από Tom Cruise στην εκπομπή να ζητάει συμβουλές πώς να ρίξει το σακυράκι. Τσιμίκα Χάκινεν λέει: ο Γιώκητς είναι Σαμπόνης χωρίς τραυματισμούς. Αναβαθμισμένο μοντέλο. Μόνο σε μένα έμοιαζε το MVP βραβείο του Μουκουντή σαν χάρακας μέτρησης κουκούνας που απλά κόλλησαν και τα γράμματα MVP πάνω. Αναρωτιέται ο Μάμρα Μπατοπατοντινός. Αλλού Κρός, αλλού Ζίγκητς, αλλού πας και το Βίντις. Αναρωτιέται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γιώκητς είναι ένας ψηλός και προσιλωμένος στον μπάσκετ Φάνης Χριστοδούλου? Από άποψη multitasking, ναι, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο. Άλλο πράγμα βέβαια, έτσι. Δεν μπορώ να το... Είναι σέντερ που κατεβάζει και την μπάλα. Άλλο πράγμα. Αλλά από άποψη multitasking, ναι, και ο Φάνης έκανε τα πάντα, ναι, στο γήπεδο. Ο έμπειρος της Βενετίας λέει κάτι ενδιαφέρον. Μια εξήγηση για το ότι οι Αμερικανοί ψηλοί δεν ήταν καλοί πασέρ, ήταν ότι στην Ευρώπη επιτρεπόταν η ζώνη, οπότε δεν μπορούσαν οι ψηλοί να τη στείλουν κάτω από το καλάθι. Σωστό. Είναι μια... Αλλά γενικότερα, ναι, η φιλοσοφία των, ξέρεις, από τις αλάνες και ανοιχτά γήπεδα μέχρι τα high schools και τα κολέγια ήταν ο ψηλός να πάρει την μπάλα, να γυρίσει, να καρφώσει, να τους βάλουν στο καλάθι. Αυτό ήταν. Να γυμναστεί, να φτιάξει το άλμα του, να βάλει κιλά, να τους παίρνει όλους παραμάζωμα. Ναι. Λέει κάποιος, τέτοιο γεροντοέρωτα σαν του Tom Cruise έχουμε να δούμε από τα τρυφερά τετατέ του Τσέτσου με τη γυναίκα του Βελούδιου. Λοιπόν, αυτή είναι για σένα, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Παιδιά, λέει Ζαχαρόν, ένα κατεεμάκι 950 Adventure. Να προχωρήσω. Του στείλα μήνυμα. Πουλάω εγώ το δικό μου που είναι 990. Του το έστειλα. Δεν το είδε. Προφανώς δεν έχει απαντήσει. Μάλιστα. Αν θες. Αν κατά τα άλλα έχεις βρει αυτό, εγώ λέω ναι, το έχω 15 χρόνια το δικό μου. Μάλιστα. Το πουλάω τώρα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ προσωπικά έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Το ότι ξεχάσατε τον παμέγιστο Μίρκο Μιλίσεβιτς δείχνει την εμπάθειά σας απέναντι στην αγνή, αντρική, τριχώστη θυεφία του αυθεντικού μπάσκετ. Ναι. Χίλια ναι. Καλησπέρα αγαπητοί. Θέλω συμβουλές για να προσεγγίσω ξανά ξανθιά Κολομβιάνα που το παίζει δύσκολο. Τόμας ηθοποιός. Με την ιστορία της Τέρνερ, αναθαρέψαμε εμείς που λαχταράμε τον κύριο Κώστα. Από σήμερα θα κυκλοφορώ ακάλτσοτος με κρόκς, μήπως και το συναντήσω, τον σαγηνεύσω και κάμω με τον έρωτα. Λέει ο Κρίστο Ελβενός Ψαράς. Ένας φίλος, δεν λέει φωνή 4, θα τη βάλω εγώ γιατί αυτή ταιριάζει. Με ένα μύριο θα κάνατε Fight Club στο ράδιο Τζέντα και θα κλείνατε το ημίωρο με μπυραλάχ και τεμενάδες στο Instagram. Ισχύει, αλλά με τα μισά και λιγότερα θα κάναμε στο ράδιο Μοντε Κάρλο και θα κλείναμε το ημίωρο με Edith Piaf. Ναι. Αν μας ρωτάς. Ναι. Αν μας ρωτάς. Ναι. 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 Φίλε, αν η κυρία Θεοδώρα δεν σου κάνει τον έρωτα, κλείνουμε τα φώτα και τα βρίσκουμε οι δυο μας. Έχω να κεράσω έναν χρόνο, δεν θα χαλάσει η μαγιά για 15 εκατοστά, λέει ο Πάμπης. Έστω. Ναι. Αν είχαμε λέει το Γιώκητς στην Ελλάδα, οι προπονηταράδες εδώ θα του λέγαμε ότι δεν είναι καλό στις αλλαγές στα screen και θα τον έστελναν να κάνει τον τζολιά στα βλάχικα, λέει τι αρκάθεν τι αλτζάχερ. Λοιπόν, παίρνουν δύο πρόβατα στην αυλή μου και πάω να τα διώξω και βλέπω δύο από τα σκυλιά να έρχονται κατά πάνω μου, παγώνω, σκέφτηκα να κάνω τον πεθαμένο σαν τα πόσουμ, ούτε που με κοίταξαν, διώξανε τα πρόβατα. Κάτσε να βρω και τη συνέχεια γιατί την είδα λίγο παραπάνω. Και συγγνώμη, και όταν έφτασε ο Βοσκός μου λέει μη φοβάσαι, αφού δεν ακούμπησε τα πρόβατα δεν θα σε πειράξουν. Ναι, αλλά εκείνο να το ξέρεις. Που είχε πάει ψυχή σου στην κούλερ. Εκείνα σκάει ο Κέρβερος και ο ξάδερφός του και σε κοιτάνε, σε καρφώνουν στα μάτια και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ένας άλλος φίλος έχει γράψει. Επίσης στην αυλή του μπήκανε. Θέλω να πω αν πειράξει. Ναι. Στην αυλή δεν μπήκα εγώ στην. Ναι. Στο μαντρί σου, εκείνα μπήκαν στην αυλή μου. Λέει. Για το ίδιο θέμα ένας άλλος φίλος ότι προφανώς έχει εμπειρία ή το ξέρει ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις
για να μην την πατήσεις, ας το πούμε έτσι απέναντι στο τσοπανό σου, λέει, είναι να μην το κοιτάξεις στα μάτια. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Και δεν θέλω να μάθω κιόλας, σας πω την αλήθεια. Γιατί ο νούμερο 8 Γάλλος αστέρας της Πυριάρας δεν είναι καλύτερος από το Σέρβο Χλαπάτσα, αναρωτιέται το Μιχάλης από Ρέθυμνο. Μάλιστα. Έγραψαν τρία αρνιά από τον Κάρολο, σαν να πήρες τρεις κοκουσά μου από την παραλία. Εντάξει. Ναι. Ένας φίλος λέει, αν σου κλέψει τα αρνιά βοσκός, του κλέβεις και εσύ τα δικά του. Άγραφος κριτικός κανόνας. Είναι το ζευγάρι Tom Cruise Shakira το διεθνές Κικίλιας Μπαλατσινού? Όχι. Αλλά ας πούμε το Μπισμπίκης Βανδύ είναι. Ηθοποιός, τραγουδίστρια. Ναι. Αν πρέπει σόνι και δεν να βρούμε δηλαδή το ελληνικό αντίπαλον δέος, ναι. Τα τσοπανόσκυλα εκτρέφονταν για να τα βάζουν με λύκους. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι άλλο. Καλή τύχη, φίλοι οικολόγοι. Ναι. Επίσης σε κάποιες χώρες τα τσοπανόσκυλα προετοιμάζονται για, πέρα από λύκους, για αρκούδες, για να διώχνουν αρκούδες. Δηλαδή, θέλω να πω, αναλόγως στη χώρα που βρισκόμαστε και το πού βρίσκεται το Μαντρί, γιατί είναι κάποια χυμαδιά για κάποια τέτοια που είναι σε συνθήκες άγριες και μένει εκεί πέρα ο βοσκός, ξέρω εγώ, μήνες ολόκληρους μέχρι να περάσει ο χειμώνας και να μπορέσει να τα κατεβάσει σε διαφορετικά μέρη. Μπορεί να σκάσει οποιοδήποτε ζώο. Τα σκυλάκια αυτά είναι έτοιμα για να, ας περιπτώσει, να αποτρέψουν κάθε είδους επίθεση από όποιο ζώο μπορεί να έρθει. Ένας φίλος, ο μέσος άνθρωπος που δεν έχει επικίνδυνη δουλειά ή αντίστοιχο χόμπι, δύσκολα θα βρει πιο άγρια κατάσταση στη ζωή του από συνάντηση με τυχαίο τσοπανόσκυλο σε χωριό, ειδικά αν αυτό είναι μόνο του. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω, ειδικά αν είναι πολλά, είναι επειδή λειτουργεί αγέλη εκεί πέρα, είναι πιο άγρια τα πράγματα. Θυμίζω, το έχω ξαναπεί, στο κέντρο της Αθήνας πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κυκλοφορούσε μια αγέλη σκύλων στην Πανεπιστημίου, την Ακαδημίας και τους κάθετους δρόμους. Ναι. Τα σκυλιά αυτά προφανώς τα μαζέψανε λόγω Ολυμπιακών Αγώνων και ελπίζω ότι δεν τα σκότωσαν, ότι τα πήγανε κάπου αλλού. Ελπίζω δηλαδή ότι δεν έγινε εφθανασία. Παρ' όλα αυτά, τα σκυλιά αυτά, τα οποία ήταν, σου λέω, Πανεπιστημίου και Χαραλάου Τρικούπη. Πόσο καιρό δηλαδή? Πάρα πολύ καιρό. Ναι. Είχε δαγκώσει σκυλί πάνω στη μηχανή. Α, θυμάμαι, ναι, μου το έχεις πει. Λοιπόν, και ήταν μια αγέλη 6-7 σκυλιά, άγρια πολύ, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία τραμπουκίζανε κόσμο γενικότερα. Πέρα από μένα δηλαδή. Τα είχα πετύχει να τραμπουκίζουν ανθρώπους, είτε πεζούς, είτε με μηχανές και τέτοια. Να. Όπου αγέλη με σκυλιά τέτοια, είναι η κατάσταση πιο δύσκολη. Παιδιά, όχι, δεν γράφουν στο κυνηγησία κοινοφιλία. Πολύ θα θέλαμε. Πρέπει να σας πω όμως, το κυνηγησία κοινοφιλία ήταν χορηγός στην Era Sport. Ναι, βεβαίως. Εδώ και ακούγαμε τη διαφήμιση του. Και φοβερές διαφημίσεις. Και τρομερές διαφημίσεις. Το κυνηγησία κοινοφιλία. Μεγάλη αλήθεια. Από τον φίλο που υπογράφει ως νευρικός κοκλονισμός. Όταν τρώμε φακές, το μοναδικό φύλλο δάφνης που βρίσκεται μέσα στην κατσαρόλα πάντα θα πέσει στο πιάτο σου. Εγώ λέω ναι σε αυτό. Κάποιος λέει, τα τσοπανόσκυλα πάνε στρατό. Αυτό λέει, με τις κλεψές στην Κρήτη είναι truth και λένε ότι τα κλεψιμέικα είναι νοστιμότερα. Στην Κρητική προφανώς. Ο Ντομίμο ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνη. Θέλω να μοιραστώ μια γευστική εμπειρία μου. Την περασμένη εβδομάδα, σε ταξίδι που κάναμε τη σύζυγο στο ορεινό χωριό της Ευρυτανίας, δοκιμάσαμε ίσως το πιο ωραίο ψωμί του κόσμου. Το οποίο παρασκεύαν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με μυρωδιά που θα ζήλευε και ο πιο παραδοσιακό φούρνο, υφή που απογείωνε τον ουρανίσκο και γεύση που σε έκανε να μην θέλει να τοποθετήσει τίποτα πάνω του. Όταν ζητήσαμε να συναντήσουμε τον παρασκευαστή και να μάθουμε έστω τον τρόπο ψησίματος, καθώς παρέπεμπε σε ξυλόφουρνο και το στιέρα μαζί μας, αρνήθηκαν ευγενικά, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα από τα μυστικά της επιχείρησης που την κάνουν τόσο ξεχωριστή. Έτσι μπήκα στον πειρασμό να τρυπώσω στα μουλοχτά στην κουζίνα, λέγοντας τη γυναίκα πως θέλω τουαλέτα, και εκεί η εξέλιξη ήταν απροσδόκητη. Εισερχόμενος από την πίσω πόρτα του εστιατορίου, αντίκρισε έναν άντρα σκυμμένο να τοποθετεί τα ψωμιά σε μια συσκευή, ο οποίος κατάλαβα αμέσως το σκοπό της ύπαρξής μου στον χώρο. Σαστισμένος, προσπάθησα να το ρωτήσω για το ψήσιμο, για να τον γνωρίσω. Αυτός όμως γύρισε και δίχως πολλά και εμφανώς ενοχλημένος από την παρουσία μου, γυρίζει και μου λέει: Φρυγανιέρα, οικονομάκος. Εντάξει.
Οκ. Λοιπόν, όχι ανάργη ρε Μικονιάτη, να μην αλλάξεις το όνομα. Ξέρεις, γράφεις, ξέρεις πολύ καλά την πολιτική μας για τις υπογραφές κτλ. Οπότε, όχι. Η δική μου άποψη είναι όχι. Ναι. Ο Τραγανός Δέλλας λέει: δεν θα έλεγα ότι ο Καλογεράς ήταν ο καλύτερος κατάσκοπος, αφού όλοι γνώριζαν την ύπαρξή του. Ο σωστός κατάσκοπος δεν γνωστοποιείται ποτέ. Έχω κατασκοπεύσει γυναίκα φίλου, εγώ και ξέρω. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Βεβαίως ξέρουμε, παιδιά, ότι είσαι γυναικοφιλία κάθε σου που στην Ερασπορ. Δεν τα ξέρουμε. Λοιπόν, ένας φίλος μας στέλνει ένα mail. Κάποιοι άπιστοι κορυδεύαν το Φιρμίνο. Τώρα ευτυχώς θα πιστέψουν και οι άπιστοι. Και μας στέλνει ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό χωρίο. Το οποίο λέει ότι είναι ευγενική χορηγία συναδέλφου μάρτυρος του Ιεχωβά που μελετάει τα σγραφά και έσπευσε πως υπεράσπιση του εν λόγω εν Χριστώ αδελφού. Το οποίο γράφει το συγκεκριμένο χωρίο ότι όποιον πειρασμό και αν έχετε αντιμετωπίσει είναι κοινός ανθρώπους. Ο Θεός όμως είναι πιστός. Πώς είναι και από εκεί ο Φιρμίνο. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει, πραγματικά. Μπορεί να τα πήγαν τα σκυλιά σε μια φάρμα να φτιάχνουν βούτυρο. Στον Μπόγια τα πήγα, ρε Βαϊμάκη, ξύπνα. Είπα, θέλω να πιστεύω ότι τα σκυλιά αυτά, παρότι το ένα ήταν πολύ κακιασμένο και με είχε βάλει στο μάτι και με δάγκασε, ελπίζω να τα πήγαν να τα μολύσανε κάπου μακριά από το κέντρο της Αθήνας, mm-hmm. τέλος πάντων, κάπου αλλού. Ελπίζω να μην τα θανατώσαν. Ναι. Αν και τότε, όπως θυμάσαι, πριν τους Ολυμπιακούς, έγινε μια επιχείρηση σκούπα και μαζέψαν όλα τα δέσποτα από όλη την Αθήνα, έτσι. Ναι. Με έχει δακώσει το πανεπιστημίο ένα από τα αδέσποτα που λέει ο ψηλός. Έκανα την εξυπνάδα και πήγα να περάσω το φανάρι τρέχοντας. Το ήθελα ο ποπός μου και καλά έπαθα, λέει ο Κρις. Σου λέω, ήταν πολύ τσαμποκαλεμένα αυτά. Ήτανε... Λοιπόν, σαν επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, σας λέω ότι σε περίπτωση επίθεσης σκύλου, το πιο σωστό που έχει να κάνει κάποιος είναι να μείνει τελείως ακίνητος, σιωπηλός και χωρίς οπτική επαφή. Μάλιστα. Ποιος ήταν ο Αργεντίνος που ήρθε στο θρύλο από τη Ροζάριο Σεντράλ το 2019? Ο Λοβέρα, οικονομάκος. Μάλιστα. Ναι. Έβαλες πολύ κείμενο στα σουτζουκάκια. Αμά με την κρίνια σου πια. Δεν γκρινιάζω, απλά θίγω τα κακό κείμενα. Μάλιστα. Σε φερληθείτε, λέει ο Ελαραμπίγαλης. Εφευρέ του Καμασούτρα και εσύ Παραγή, καλησπέρα. Λόγω δουλειά δεν μπορώ να σα ακούω live και έτσι παίρνω την καθημερινή μου δόση μέσω YouTube την επόμενη μέρα στη δουλειά ή αργά το βράδυ. Κάθομαι λοιπόν αραχτό στο men's cave μου, με μπαλκονόπορτα ανοιχτή και βάζω να σα ακούσω. Φοράω ακουστικά για να μην ενοχλώ τη γυναίκα, κάτι που δεν αποδείχτηκε σοφό. Για κάποιο λόγο πείραξα κατά λάθο την ταχύτητα αναπαραγωγή και την έβαλα στο 0,5. Μισή ταχύτητα πιο αργά δηλαδή. Περιττώ να σας πω ότι όταν ξεκίνησα τα μηνύματα, κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στην έπαυλή μου, όπως και τα αντίστοιχα οικονομάκος, άρχισα να γελάω τόσο γοερά που ξύπνησα τη γριά απέναντι, η οποία μου έκανε νοήματα, φώναζα, αλλά εγώ με τα ακουστικά δεν άκουγα τίποτα. Κάποια στιγμή αρχίζουν να προσγειώνονται μανταλάκια, τα οποία μου πέταγε με ακρίβεια Βασίλη Ζάιτσεφ. Όταν κατάλαβα τι γίνεται, το γοερό μου γέλιο έγινε γέλιο με λυγμούς, ειδικά στη στιγμή που μπήκε η γυναίκα μου εκνευρισμένη και έχω από τη μία τη γριά απέναντι να πετάει μανταλάκια, τη γυναίκα να γκρινιάζει και τον κύριο Κώστα να μιλάει, λες και έχει καπνίσει όλο το Άμστερνταμ. YouTube, σε ευχαριστώ. Λέει ο Γκουντσό της Βολάνης. Υπέροχο. Πολλοί κόσμοι το έχει κάνει, όχι κατά λάθος αυτό με τη μισή ταχύτητα. Υπέροχο. Λέει κάποιος, λέει, εγώ θυμάμαι πριν πολλά χρόνια σε καλοκαιρινές εκπομπές διαφήμιση που έπαιζε στο διάλειμμα και το μπιφ μετά από σας με το σκληρό τριχοκόλλι που στην πραγματικότητα ήταν σκληρό τριχοκόλλι. Ναι. Τι μου θύμισες? Ναι. Το σκληρό τριχοκόλλι που νόμιζες ότι είναι σκληρό τριχοκόλλι, ναι. Ναι, οκ. Ναι, ρες. Ωραία. Εντάξει. Με έχει δαγκώσει ένα από τα σκυλιά της παρέας στην Ακαδημίας. Το τζιν ακόμα άλλο... το σημάδι από τα δόντια του, λέει ο Σακύρα Κουροσάβα. Σου λέω, παιδί μου, τώρα ήτανε, σου λέω, μάστιγα κάτω. Ήτανε άγρια γέλη σκύρων. Πώς θα το πω, ήτανε 7-8 σκυλιά. Δεν ήτανε μικρό πράγμα. Δεν ξέρω εσύ που είχαν βρεθεί, αλλά ήταν, σου λέω, τριγυρούσαν εκεί. Πανεπιστημίου μέχρι Μπενάκι κατεβαίνανε και πέρα Ακαδημίας όλο αυτό τα τετράγωνα. Πια μεγάλη. Και ένα μεγάλη έκταση. Ναι. Λοιπόν, ο Σαρδαμάνταλος θα έκανε δύο παρατηρήσεις σχετικά με την χθεσινή εκπομπή. Πρώτον, λέει, παιδιά, μην προτρέπετε τους ακροατές για νύπτηρο κατούρημα. Για ένα μεγάλο διάστημα ψήφιζα στη μαρμάρινη κάλπη με... με
Με αποτέλεσμα να πιάσουν πουροί οι σωληνώσεις του μπάνιου. Γιατί? Ήρθαν και οι τρίχες της κυράς και δέσαμε. Ο υδραυλικός, καθώς ξεβούλωνε, θόλωσαν οι καθρέπτες από την τούχνα και τη δυσοδεία. Και δεύτερο, παρακαλώ. Παιδιά, σας παρακαλώ. Τι είναι, νεράκι του Θεού είναι τώρα. Νεράκι του Θεού, δεν πετάς μέσα λίμματα από το βόθρο. Νεράκι του Θεού είναι. Και δεύτερο, ναι. Για τον ακροατή που ρώτησε τι κάνουμε σε περίπτωση νούμερο 2 σε εξωτερικό χώρο, αν δεν έχουμε χαρτί. Δεν είναι εξωτερικού χώρου. Φίλος, σε μπάνιο, άγνωστο μπάνιο που δεν βρίσκουμε χαρτί, είχε πει ο φίλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Έστω και έτσι. Ο φίλος λέει το εξής. Οι κάλτσες είναι ο καλύτερος ο ίδιος φίλος με τη μαρμάρα είναι κάλτσινο. Οι κάλτσες είναι ο καλύτερος σου φίλος. Έχω πάει ξεκάλτσο το σπίτι, έχω και ξέρω. Κάποιος λέει, έχω δαγκώσει σκύλο στην Πανεπιστημίου. Με έχει δαγκώσει σκύλος από αυτούς την Πενάκη. Μάλιστα. Ο Σακέρα Κοροσάβα το ίδιο λέει. Ακούγοντας τη χθεσινή εκπομπή Κονσέρβα σχετικά με τη χρήση του νηπτήρα και ως ουρητήρα, μου ήρθε στο μυαλό εικόνα από το χώρο εργασίας μου. Έχοντας αναλάβει καθήκοντα ένα χρόνο πριν, το μακρινό 2000, είδα ένα βράδυ συνάδελφο να πλένει τα πόδια του στον νηπτήρα, εφαρμόζοντας έξοχα το ελαστισιδά total του Μίτσελ, με κίνηση που θύμιζε τσάμικο σε επιρώτικο πανηγύρι. Το μεγαλύτερο όμως σοκ το έπαθα λίγα χρόνια αργότερα πάλι στον εργασιακό μου χώρο, όπου μερακλής, επειδή συχαινόταν να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, μάλλον αποφάσισε τον απόπλου της καφέ φρεγάτας του σε μια γωνίτσα της ντουζιέρας. Ξανά έκανα μπάνιο στη δουλειά όταν, μετά από καιρό και στα πλαίσια ανακαίνησης του μπάνιου, όταν η πολύπαθη ντουζιέρα αντικαταστάθηκε από καινούρια. Νυπτηροκατουρίστας, απενοχοποιήστε το κρυφό σας μυστικό, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Μάλιστα. Κομμάτω στην Πανεπιστημίου μόνο εμείς, πουλάγαν και ναρκωτικά τα ντόγια. Νομίζω αυτά τα σκυλιά είχαν κατέβει μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα. Τι λέτε τώρα. Εμένα δεν με δάγωσαν τα σκυλιά το 2004. Μου ζήτησαν ένα ευρώ να πάρω ένα κόκαλο. Τι νεράκι του Θεού, ρε Βαϊμάξη. Λέω, θα μας πεις ότι είσαι και φαν των χρυσών λουτρών. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Αυτά τα golden showers που λέτε δεν τα καταλαβαίνω. Τι είναι. Τίποτα. Να πείτε στο φίλο με το πουρί στις σωληνώσεις να πίνει περισσότερα νερά. Υπάλληλος στην Google μεταξύ 10 και 12. Γιατί τέτοια μεγάλη αύξηση λέξεων σε κατάληξη αέρα. Λέει ότι με κοιτάζεις, τι με κοιτάς, ντερόζαν μου διασμένο. Με έχει δαγκώσει και εμένα στο μπούτι, ένα από τα λυσασμένα της πλατείας Συντάγματος, ακόμα κλαίω το σκισμένο μου ντίζελ. Είμαστε. Τι έγινε ρε εσύ. Μα σου λέω τώρα. Πολύς λαός. Έτσι τα λέει, εμένα μόνο βάνα στο μάτι. Πω. Μωρέ, μπράβο. Φανταστείτε να είχαμε ακόμα μπιντέδες στη γλέντι, θα έπεφτε. Ναι. Και μόλις τώρα η καμπάνια κατά των τρίπιων καλτσών απέκτησε άλλο νόημα, λέει ο Σαμουέλο και το. Εντάξει, ήταν μεγάλο αυτό. Είναι μεγάλο και μοναδικό και αν όντως αντιστοιχεί σε εμπειρία, δεν έχω λόγια. Δηλαδή δεν έχω λόγια, αλήθεια. Δεν ξέρω. Είχαν και μπιφ με σκυλιά από Ομόνοια τύπου The Wire. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, για κλείσουμε με Στράντλι. Ναι. Ήρεμα, ρε, ήρεμα. Πέσαν τα σκυλιά να μφάν. Φρουτοσταγόνα, happy end. Τιλτάρια, μαρουφάν. Ή θα τυλίξει τον ψηλό Ροδρίγο Σελοφάν. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία πράγματα, ευχαριστούμε θερμά την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Τι καλό έχεις ετοιμάσει για αύριο. Αύριο έχουμε το δεύτερο μέρος. Ναι, ναι. Γιατί δεν προλάβαμε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα λόγω του Real Barcelona. Κάναμε. Οπότε έχουμε δεύτερο μέρος εδώ με μεγάλο Τάκη Μπουλή, τραγούδια της αθωότητας. Μάλιστα. Δεκαετία, ελληνικά δεκαετίες 1970. Πολλά και ωραία αύριο. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.